πείσατε σε εσένα ο λόγος. Ευχαριστώ, Κυριάκο. Πρωτού ξεκινήσω με την ομιλία που θα ξεκινήσω με το συνεδριό, μου διάσα το τέλος πάντων την πάσα να πω ότι η ψηφιακή κληρονομιά και η ψηφιακή τεχνολογία είναι συμπλήρωμα των γνώσεων ενός επιστήμονα στον τομέα της συντήρησης και διατήρησης της κληρονομιάς. Χωρίς να υπάρχει μια καλή γνώση από τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, πολυμηχανικούς, τοπογράφους, χημικούς, όλων των κλάδων οι οποίοι μαζί δουλεύουν αρμονικά και σε έναν πολυεπιστημονικό επίπεδο για να πετύχουν τον καλύτερο δυνατό συντήρηση αλλά και προβολή των κτηρίων, η τεχνολογία είναι πάντα αυτή που βοηθά και όχι αυτή που είναι μπροστά από τους ανθρώπους. Σε λέω αυτό γιατί υπάρχουν αρκετοί που νομίζουν ότι να γνωρίζουν όλες τις τεχνολογίες, ξέρουν να κάνουν και συντήρηση ή καταλαβαίνουν το κτίριο. Είναι ένα πάντρεμα τεχνολογίας και ανθρώπινων γνώσεων και κατακτήσεις. Διαφορετικά, και το λέω αυτό γιατί δεν θέλω να είναι επικίνδυνο προπάντως προς τα νέα άτομα που μπαίνουν σε αυτό το επάγγελμα, να έχουν την εντύπωση ότι με να γνωρίζουν βράσεις τεχνολογίες, αυτόματα μπορούν να είναι και καλοί συντηρητές ή καλοί αρχιτέκτονες ή καλοί μηχανικοί ή άλλες ειδικότητες οι οποίες ασχολούνται με τον κλάδο μας. Αυτόν τον χρόνο το χρησιμοποίησα ούτως ώστε να δοθεί ο χρόνος να μπουν ακόμα λίγα άτομα και όπως βλέπω είναι 6 και κάτι, άρα ξεκινούμε κανονικά την σεμινάρια. Κύριε Πρόεδρε του ΤΕΚ, Αντί Μαρίνο, Κυριάκο και Σίμου, αγαπητά μέλη του ΚΟΜΟΣ, συνάδελφοι, κυρίες και φίλοι. Και με χαρά μου που λέω ότι εκτός από μέλη του ΚΟΜΟΣ βλέπω ότι υπάρχουν άτομα μεταξύ σας που είναι από όλους τους κλάδους και όλες τις ειδικότητες και με ευχαρίστηση βλέπω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά νεαρά άτομα. Η 18η Απριλίου κάθε χρόνο έχει οριστεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών του International Council of Monuments and Sites του ICOMOS να γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα μνημείων και χώρων. Ο εορτασμός ως Παγκόσμια ημέρα, ο εορτασμός της ημέρας αυτής έχει ως βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού στην προστασία και διατήρηση της πολιτικής κληρονομιάς. Ειδικότερα οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται κάθε χρόνο με αφορμή την επέτειο της Παγκόσμιας ημέρας μνημείων και χώρων φιλοδοξούν αφενός μεν να αναδείξουν στο ευρύτερο κοινό τις αξίες, τη φυσιογνωμία και τη σπουδαιότητα του πολιτιστικού μνημιακού αποθέματος κάθε χώρας, αλλά και τα προβλήματα διατήρησης και εν τέλει βιωσιμότητας αυτού. Αφετέρου δε, να προάγουν και περαιτέρω δυναμώσουν το ζήτημα της προστασίας και ενσωμάτων μνημείων στο σύγχρονο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό γίγνεσθε. Η φετινή Παγκόσμια ημέρα μνημείων και χώρων με σύνθημα κοινή πολιτισμή, κοινή κληρονομιά, κοινή ευθύνη, επικεντρώνεται στην διερεύνηση των εννοιών της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και του μοιράζεστε ως πεδίο αναφοράς για τον πολιτισμό, την κληρονομιά και την ευθύνη. Η άνω θεματική προάγει περισσότερο από ποτέ σήμερα ειδικά, όπου η ανθρωπότητα βρίσκεται υπό τη δαμόκλειο σπάθη της πανδημίας του COVID-19, την αναγκαιότητα της ενότητας και της από κοινού ενεργοποίησης και δράσης των λαών για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής μας, με καθοδηγητή και γνώμονα τους ισχυρούς δεσμούς που δημιουργεί διαχρονικά ο πολιτισμός στις κοινωνίες. Η πολιτιστική κληρονομιά, οι ποικίλες εκφάνσεις αυτής και η γέννη ο πολιτισμός, καθώς συμπυκνώνουν αξίες, ιδεολογίες, συλλογικά βιώματα και γνώσεις που διέπουν όλες τις όψεις κοινωνικής ζωής στον χώρο και τον χρόνο, είναι ισχυρός παράγοντας δόμησης και έκφρασης ταυτότητας που λειτουργεί ως φάρος προς ανατολισμού και καθοδηγίζει στους ανθρώπους μέσα στο χρονικό συνεχές, συνδέοντας μας με το παρελθόν αλλά και το μέλλον. Αλλά και ως δύναμη συνοχής, ικανής να διαφυλάσσει την ιδιαίτερη ταυτότητα και την πολιτισμική ποικιλομορφία των απανταχού κοινωνιών και λαών στον παγκοσμιοποιημένο πλανήτη που ζούμε. Ο πολιτισμός συνιστά των συνδετικών κρίκων μεταξύ κοινωνιών με ετερόκλητα χαρακτηριστικά. Προάγει την επικοινωνία και το διάλογο μεταξύ των λαών,
αναδεικνύοντας με δυναμική της τόσο των πλούτων και την ιστορία των τοπικών κοινοτήτων, όσο και το κοινό υπόβαθρο των πολιτισμών που αναδύεται μέσα από την αποδοχή και την ανοχή στη διαφορετικότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, η συνειδητοποίηση της αξίας του πολιτισμού και της πολιτιστικής μας κοινωνίας μετουσιώνεται σε έναν πολύτιμο διάβλο συνεννόησης, ένα μέσο συνύπαρξης και συμφιλίωσης των κρατών και των λαών που, ξεπερνώντας σύνορα και διαφορές και επιδεικνύοντας συνοχή και κοινό αίσθημα ευθύνης, δύναται να αναζητήσουν κοινό έδαφος προκειμένου για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινών απειλών που γεννούν οι ρευδαίες και πρωτοφανείς μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, οι εμπόλεμες εισράξεις και οι περιβαλλοντικές καταστροφές. Το μήνυμα της θεματικής φέτος φρονούμε ότι συνοψίζεται εύστοχα στο ρητό ισχύς εν τη ενώση. Φέτος, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας μνημείων και χώρων, το Οικομός Κύπρου, υπακούοντας τα μέτρα αυστηρού περιορισμού για την αποτροπή και εξάπλωση της πανδημίας, διοργανώνει σήμερα το πρώτο, δεν θα είναι και το τελευταίο, θα ακολουθήσουν άλλα, σύντομα και θα ενημερωθείτε. Διοργανώνει σήμερα το πρώτο διαδικτυακό του σεμινάριο με θέμα ψηφιακή πολιτιστική κοινωνία, τεχνολογίες και προκλήσεις. Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ, την έδρα της UNESCO στην ψηφιακή πολιτιστική κοινωνία, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το έργο Excelsior, το Cyprus Remote Sensing Society, τα έργα Europeana Archaeology, Europeana Common Culture και Opera. Το σεμινάριο υποστηρίζει το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, μόνιμος συνεργάτης και συνειδητοπόρος του ΚΟΜΟΣ, στην προστασία και προβολή της πολιτιστικής μας κοινωνίας. Οι δόκτωρες Μαρίνος Ιωαννίδης, Κυριάκος Θεμιστοκλέος, γραμματέας και ταμείας αντίστοιχα του ΚΟΜΟΣ και Σίμος Γεωργίου, θα συζητήσουν τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά των νέων καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της γεωπληροφορικής εντός του πεδίου των προκλήσεων και των προκλητικών του 21ου αιώνα. Στο τέλος κάθε παρουσίασης θα υπάρχει δυνατότητα να γίνονται ερωτήσεις, αφού ψηλώσετε το χέρι σας, και συζήτηση με τους ομιλητές. Η πολύ μεγάλη μετοχή στο σεμινάριο αυτό, με πάνω από 150 συμμετέχοντες, όσο να είναι και ένα από τα πιο επιτυχημένα συνέδρια που έχουμε διοργανώσει, μας δίνει κίνητρα να συνεχίσουμε και με άλλα webinars που θα ανακοινώσουμε σύντομα, με την ευχή βέβαια η πρωτόγνωρη ψηφοφόρη κατάσταση που ζούμε σήμερα να έχει σύντομα έναν ευτυχές για όλους μας τέλος. Την πρώτη παρουσίαση θα κάνει ο δόκτωρος Μαρίνος Ιωαννίδης με τίτλο «Ολιστική καταγραφή της πολιτιστικής οικονομίας». Χωρίς μνημεία και γεωπιά. Τη σκητάλη θα πάρει ο δόκτωρας Κυριάκος Θεμιστοκλέος με καινοτόμες μεθόδους ψηφοποίησης της πολιτιστικής οικονομίας και στη συνέχεια ο Μαρίνος Γεωργίου θα παρουσιάσει την ψηφιακή μοντελοποίηση μνημείων IHBM, η πρώτη εφαρμογή σε μνημείων της UNESCO στην Κύπρο. Σε όλους τους συμμετέχοντες του σεμιναρίου παρέχεται δωρεάν πιστοποιητική παρακολούθηση εφόσον το ζητήσουν. Και ένα σύντομο βιογραφικό για τα άτομα που θα μιλήσουν για να μην χρειαστεί να τους διακόψουμε στη συνέχεια. Ο δόκτωρας Μαρίνος Ιωαννίδης, που αν διάβαζα όλων των βιογραφικών του θα θέλαμε δύο σεμινάρια, σπούδασε πληροφορική στο Πανεπιστήμιο του Χάρτη στη Γερμανία, όπου τελείωσε το μεταπτυχιακό του στο Κεντρικό Ερευνητικό Εργαστήριο της Hewlett-Packard, συνέχισε τις σπουδές του στον κλάδο μηχανολογίας και αυτοματοποίησης και έδωσε τη διδακτορική του διατριβή με άριστα στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Έχει βραβευτεί από την IBM το 1993 σαν ο καλύτερος νέος ερευνητής στη Γερμανία, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1995 για τον επαναπατρισμό του στην Κύπρο με το 54ο HIT 204 Sermont. Το 2017 η UNESCO τον έχει επιβραδεύσει με την έδρα της UNESCO στη ψηφιακή πολιτιστική κοινωνία, τη μοναδική στην Κύπρο, στο είδος της και στον κόσμο, να μην κάνω λάθος, να μην διορθώσει ο Μαρίνος. Το 2018 του έχει απονεμηθεί επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ψηφιακή πολιτιστική κοινωνία. Από τον Ιανουάριο του 2012 έχει αναλάβει την πλήρη ευθύνη της ίδρυσης και διοίκησης του Κέντρου Ερευνών στη ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κοινωνίας στο ΤΕΠΑΚ. Το κέντρο είναι χρηματοοικονομικά εντελώς ανεξάρτητο με τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας και έχει στο ενεργητικό του 12 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα με 10 συνολικά ερευνητές που εργαζόνται στο ΤΕΠΑΚ. Και μιλούμε για εκατομμύρια ευρώ που επενδύονται και μένουν στον τόπο μας. Ο δόκτωρας Κυριάκος Θεμιστοκλέος, αρχιτέκτονας, με επίσης έναν πολύ πλούσιο γραφικό που
μόνο ένα κομμάτι διαβάζουμε, μεταπτυχιακό στην προδομία και διδακτορικό στη δορυφορική τηλεπισκόπηση και γραφικά συστήματα πληροφοριών. Διδάσκει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και όχι μόνο, και έχει αναλάβει την τεχνική διαχείριση του ερευνητικού προγράμματος Excelsior. Είναι μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και του Γενικού Συμβουλίου του ΕΤΕΚ και ο Ταμείας του Οικονομικού Κύπρου. Και από τότε που ανάλαβε, τα οικονομικά μας πάνε πολύ καλύτερα. Ο Σίμος Γεωργίου έχει σπουδάσει αρχιτέκτονας μηχανικός στην Ελλάδα και έχει ολοκληρώσει ειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές στην Ισπανία σε πρόγραμμα κατάρτισης On Global BIM Manager. Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των τεχνικών εφαρμογής, των προτύπων και της εκπαίδευσης του Built Information Modeling BIM σε όλες τις επιχειρησιακές του δραστηριότητες, με εξειδίκευση στον προσδιορισμό στόχων και χρήσεων του BIM σε διάφορα έργα. Προσδιορισμό των ανταλλαγών πληροφοριών και της υποδομής και την εφαρμογή του BIM, με βασικές δεξιότητες στην λειτουργική διαχείριση BIM σε παγκόσμια κλίμακα, τη σωστή γνώση της ποιότητας και των διαδικασιών διαχείρισης BIM πληροφοριών. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω τον φίλο και πρόεδρο του ΕΤΕΚ, κ. Στέλιο Ναχνιώτη, που μας στηρίζει πάντα και συμμετέχει σήμερα μαζί μας στο σεμινάριο. Καλή συνέχεια σε όλους, καλή παρακολούθηση και σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, κ. Στέλιο Ζάκη. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Φίλε και αγαπητές συνάδελφε, πρόεδρε του Κυπριακού ΙΚΟΜΟΣ, εκλεκτοί ομιλητές και συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση, έστω και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε αυτή την περίοδο, που χαιρετίζω σήμερα την ημερίδα με θέμα ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, τεχνολογίες και προκλήσεις. Ένας από τους κύριους στόχους της σημερινής ημερίδας είναι η προβολή της σημασίας της αξιοποίησης των δυνατοτήτων και των εργαλείων που προσφέρει η τεχνολογία στην καταγραφή των μνημείων και των παραδοσιακών και ιστορικών μας κτηρίων και άλλων κατασκευών, τα οποία ως φορείς τέχνης αποτελούν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Νοείται βέβαια ότι η αξιοποίηση τέτοιων μεθόδων θα συμβάλλει αδιαφυσβήτητα στην προβολή και την ανάδειξη των ιστορικών μας μνημείων, αλλά ταυτόχρονα και στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τα μνημεία, τα ιστορικά κτίρια και άλλες κατασκευές, τα οποία συμπυκνώνουν όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής μας ιστορίας, είναι φορείς της ιστορίας μας και του παρελθόντος μας. Η συμβολική διάσταση και αξία τους ως φορέων συλλογικής μνήμης και ταυτότητας είναι ανεκτίμητη. Η Κύπρος έχει μια πλούσια αρχιτεκτονική ιστορία και πρέπει να σταθούμε σε κάθε σημαντική τη στιγμή, προστατεύοντας τα ιστορικά της μνημεία, ακόμα και αν αυτά αποκαλύπτουν πλευρές του παρελθόντος που προτιμούμε ή θα προτιμούσαμε να μην θυμόμαστε. Ας επιλέξουμε να μην απαρνηθούμε καμιά εκδοχή της ιστορίας μας και σε αυτό μόνο η αντικειμενική διεπιστημονική άποψη μπορεί να μας οδηγήσει. Στο πλαίσιο αυτού του σκεπτικού, το επιμελητήριο θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία εμπεριστατωμένου αρχείου ενός καταλόγου ηλεκτρονικής ταυτότητας για τα μνημεία, ιστορικά και άλλα αξιόλογα κτίρια και κατασκευές όλων των περιόδων, με την χρήση των νέων δυνατοτήτων που μας προσφέρει η σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Η αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, όπως αυτές που εντάσσονται στο πεδίο της γεωπληροφορικής, για την ψηφιοποίηση των ιστορικών μας μνημείων, είναι το πρώτο βήμα για την προστασία και ανάδειξή τους και ταυτόχρονα είναι εργαλείο που θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη σκόπιμη εγκατάλειψη ή παραποίησή τους. Με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η τεχνολογία, επιτυχάνεται ταυτόχρονα η βελτίωση διαδικασιών για την ανακήρυξη σημαντικών αρχιτεκτονικών χτισμάτων και κατασκευών του τελευταίου αιώνα ως διατηρητέα, κτιρίων που δύναται να αποτελέσουν την πολιτιστική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, προστατεύοντάς τα έτσι από τη φθορά και τον αφανισμό.
Ταυτόχρονα, η καταγραφή των ιστορικών μας χτιρίων και κατασκευών συμβάλλει στη λήψη μέτρων για τη θωράκισή τους από επικείμενες φυσικές καταστροφές και από τη φθορά στο πέρασμα του χρόνου. Παράλληλα όμως, η νομοθεσία θα πρέπει να εξυγχρονιστεί και να αποτελέσει αρρωγό στην προσπάθεια για τη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές και κίνητρα για την αξιοποίηση μεθόδων που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Η δράση, οι θέσεις και οι παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι, πιστεύω, γνωστές τόσο στους συναδέλφους μηχανικούς όσο και στο ευρύτερο κοινό. Το Επιμελητήριο, έχοντας στόχο τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης και προβολής κτηρίων και έργων που αποτελούν την πολιτιστική μας κληρονομιά, έχει προβεί σε παρεμβάσεις σε διαγωνισμούς που αφορούν αναπτύξεις που δύναται να αποτελέσουν απειλή προς τα μνημεία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής στην οποία κατασκευάζονται. Επίσης, το ΕΤΕΚ έχει πρόσφατα προχωρήσει στη σύσταση ειδικής ομάδας εργασίας με όρους εντολής στην εντελεχή μελέτη από διάφορες πτυχές των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε εγκαταλελειμμένες και επικίνδυνες οικοδομές και τον τρόπο αντιμετώπισης τους, με στόχο την εισήγηση πιθανών δράσεων του Επιμελητηρίου, καθώς και τη συγκρότηση εγχειριδίου πολιτικών και μέτρων, το οποίο θα περιέχει βασικές κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία προς αξιοποίηση από τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο και κατόπιν σχετικού αιτήματος από την Υπηρεσία της Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, το ΕΤΕΚ έχει προχωρήσει στην ετοιμασία πρότασης για την καταγραφή και τη διαδικασία αξιολόγησης της επικινδυνότητας διατηρητέων οικοδομών στη Λάρνακα, εν ώψη του ότι αρκετές από τις διατηρητές οικοδομές παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα ως προς τη στατική τους επάρκεια. Η σημερινή βραδιά αποτελεί μέρος της προσπάθειας που καταβάλουμε ως Επιμελητήριο με ευρύτερο στόχο τη θέσπιση πολιτικής αλλά και την αλλαγή νοοτροπίας για τα θέματα που αφορούν στη μεθοδολογία και τις πρακτικές επέμβασης στα διατηρητέα και άλλα αξιόλογα από αρχιτεκτονικής πλευράς κτίρια και στο περιβάλλον όπου αυτά εντάσσονται. Κυρίες και κύριοι, η γνώση είναι εργαλείο και όπλο στα χέρια μας, ειδικότερα στις παρούσες συνθήκες, οι οποίες απειλούν περισσότερο από την οικονομία μας, το χαρακτήρα του πολιτισμού μας και την ταυτότητά μας ως κοινωνία. Και θεωρώ πως η ενίσχυση της παιδείας, η προώθηση και ο εμπλουτισμός της με κάθε δυνατό τρόπο αποτελούν την απαραίτητη βάση για κάθε κίνηση ανατροπής αυτών των συνθήκων. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύεται και η σημασία της σημερινής εκδήλωσης, η οποία μπορεί να μας οπλίσει με εργαλεία τεχνολογικών μέσων για την καταγραφή, την ανάδειξη, την προστασία και τη διαχείριση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ όσους εργάστηκαν για τη σημερινή εκδήλωση και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της ημερίδας, αλλά και καλή δύναμη στον καθένα ξεχωριστά για τη συνέχιση του έργου του, ιδιαίτερα κατά τις δύσκολες ώρες που διανύουμε εν ώψη της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΟΜΟΣ για την στενή συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να είναι δίπλα σε αυτές τις πάρα πολύ σημαντικές προσπάθειες που καταβάλλετε και την εργασία που επιτελείτε. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ελπίζω να βλέπετε την οθόνη. Εγώ θα μιλήσω για την ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά, για τεχνολογίες και προκλήσεις που έχουμε και θα προσπαθήσω να δώσω μία ανασκόπηση βασικά το τι χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή για να ψηφιοποιήσουμε, για να μπορούμε να ψηφιοποιούμε την πολιτιστική κληρονομιά. Ποιες είναι οι δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και θα δώσω και μερικά παραδείγματα. Θα ήθελα να πω πριν να ξεκινήσω ότι η ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά ξεκινά εκεί που το παρελθόν συναντά το μέλλον.
Γιατί αυτή τη στιγμή προσπαθούμε βασικά να προστατεύσουμε το παρελθόν μας, την πολιτιστική κληρονομιά μας, για να μπορέσουμε να έχουμε το θησαυρό, αυτήν την πολιτιστική κληρονομιά η οποία έρχεται από τους προγόνους μας, για να μπορέσουμε να την έχουμε και στο μέλλον, δηλαδή να την απολαμβάνουν και τα εγγόνια μας, τα δισέκονα μας και βασικά όλοι μετά από μας. Και οπωσδήποτε πρέπει να μαθαίνουμε από το παρελθόν. Θα αναφέρω εδώ μερικά παραδείγματα, όπως η Παναγία των Παρισίων, η οποία τελευταίως είχε πάρει φωτιά και λίγο είμαστε να χάσουμε βασικά ένα μεγάλο θησαυρό, ευρωπαϊκό θησαυρό, και ευτυχώς που υπήρχε μία ψηφιακή καταγραφή της Εκκλησίας που είχε κάνει κάποιος, η οποία αυτή τη στιγμή βοηθά βασικά για να μπορέσει να διορθωθεί η Εκκλησία και να επανεφερθεί όπως ήταν πριν. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει, διότι πρέπει να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή πόσοι από την πολιτιστική κληρονομιά που έχουμε εδώ στην Κύπρο είναι καταγραμμένοι. Πόσοι από αυτήν την από την πολιτιστική κληρονομιά έχουμε σχέδια, είναι βασικά είναι καταγραμμένοι, έτσι ώστε αν καταστραφεί να μπορέσουμε εμείς να πάμε πίσω και να μπορέσουμε να διορθώσουμε την καταστροφή που έχει γίνει. Είναι ένας προβληματισμός, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και κάτι το οποίο πρέπει εμείς, η γενιά η δική μας, να μπορέσουμε να την καταγράψουμε αυτήν την πολιτιστική κληρονομιά για να τη δώσουμε και στα αγώνια μας. Θα προχωρήσω σε ένα άλλο παράδειγμα, στην Παλμύρα, στο ναό του Μπέρ, η οποία έχει βασικά καταστροφή, υπήρχε πλήρως καταστροφή από την ISIS. Εδώ βλέπετε και δορυφορικές εικόνες από πριν και μετά την καταστροφή και βλέπετε βασικά ότι έχει εντελώς εξαφανιστεί αυτός ο θησαυρός, ο οποίος υπήρχε για χιλιάδες χρόνια. Και ήρθαμε εμείς σήμερα, ήρθαμε μια ομάδα ανθρώπων η οποία αποφάσισε ότι πρέπει να εξαφανίσει αυτόν την κληρονομιά την οποία είχαμε από τους προγόνους μας. Εδώ βλέπετε το πώς ήταν ο ναός και πώς είναι σήμερα. Βλέπετε ότι η διαφορά είναι μεγάλη, είναι πλήρως καταστροφή και δυστυχώς δεν υπήρχε τεκμηρίωση βασικά του ναού το πώς ήταν. Και προσπαθούσε η κοινότητα να μαζέψει φωτογραφίες από τουρίστες, από διάφορα φωτογραφικά αρχεία για να μπορέσουμε να καταγράψουμε το πώς ήταν πριν αυτή η πολιτιστική αυτός ο ναός. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει και θέλουμε να καταγράφουμε αυτήν την πολιτιστική κληρονομιά για να μπορούμε να την έχουμε στα αρχεία, να μπορούμε να τη μεταδώσουμε και στις μελλοντικές γενιές. Άρα έχουμε εδώ ψηφιακή καταγραφή, έχουμε τεκμηρίωση, έχουμε διαχείριση, προστασία, διατήρηση, αναβίωση, αξιοποίηση και όχι μόνο, αλλά και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς για να μπορέσει και ο άλλος, όλος ο κόσμος, τώρα έχουμε και την ευρωπαϊκή οικογένεια μας, να μπορέσουμε να την προβάλλουμε, να μπορέσουμε να δείξουμε ποια ήταν βασικά η κληρονομιά η δική μας και πώς εμείς και τι θα δώσουμε εμείς στις μελλοντικές γενιές. Άρα αυτή η ψηφιακή καταγραφή, και γι' αυτό την έχω και πρώτη-πρώτη, είναι η αρχή βασικά για να μπορέσουμε εμείς να μπορέσουμε να κάνουμε τα υπόλοιπα, να τεκμηριώσουμε, να διαχειριστούμε και να προστατεύσουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά που έχουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία, τα οποία υπάρχουν και είναι μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς.
που είναι και αναγνωρισμένα από την UNESCO, είναι περίπου στα 1073 μνημεία παγκόσμια. Έχουμε περίπου στην ευρωπαϊκά πάνω στα 405 μνημεία, αν θυμάμαι καλά, τα οποία προστατεύονται από την UNESCO, και αυτά, και έχουμε και πάρα πολλά παραδείγματα τα οποία υπάρχουν και στην Κύπρο. Τελευταίως έχουμε πάρει και έναν έργο το οποίο βασικά μας έχει χρηματοδότηση, πήραμε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έργο ονομάζεται Excelsior, και βασικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε στην Κύπρο, χρηματοδοτούνται περίπου 6 έργα αυτού του είδους, δηλαδή στη δημιουργία κέντρων αριστείας στην Κύπρο. Και να φανταστείτε ότι από αυτά τα έργα έρχονται περίπου για κάθε έργο 15 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και χρηματοδοτούνται και άλλα 15 εκατομμύρια από την Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό, δηλαδή 30 εκατομμύρια για κάθε κέντρο αριστείας, τα οποία χρηματοδοτούνται για να μπορέσει η Κύπρος να αναβαθμιστεί στον τομέα της έρευνας. Το Excelsior είναι ένα έργο το οποίο ασχολείται με την γεωπληροφορική, με την παρατήρηση γης, και έχει στόχο βασικά τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας που έχουν να κάνουν με την παρατήρηση γης, με τη χρήση τεχνολογιών όχι μόνο διαστήματος, αλλά τηλεπισκόπησης και παρακολούθηση του περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτά έχουμε και την πολιτιστική κληρονομιά, διότι είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους αυτό. Και με αυτό προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε το υφιστάμενο εργαστήριο τηλεπισκόπησης που υπάρχει στο ΤΕΠΑΚ, για να το αναβαθμίσουμε, για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε στον ευρωπαϊκό τομέα. Μέσα σε αυτό το κέντρο αριστείας θα πάρουμε περίπου 112 άτομα, τα οποία θα συμμετέχουν, θα είναι ερευνητές δηλαδή. Θα πάρουμε κτηριακή υποδομή περίπου πάνω στα 2.000 τετραγωνικά μέτρα, τα οποία θα είναι εδώ στη Λεμεσό, και θα αγοραστεί ένας μεγάλος εξοπλισμός βασικά για να μπορέσει να γίνει αυτή η έρευνα. Υπάρχουν περίπου 5 τομείς οι οποίοι ασχολούνται. Ο ένας τομέας είναι ό,τι έχει να κάνει με τις κλιματικές αλλαγές. Να θυμηθούμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά είναι συνδεδεμένη με τις κλιματικές αλλαγές, και βλέπουμε και πώς βασικά καταστρέφεται ένα μεγάλο μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς με την κλιματική αλλαγή, την οποία ανεπέρχεται όλος ο πλανήτης αυτή τη στιγμή. Έχουμε να δούμε βασικά καταστροφές, οι οποίες αυτές οι καταστροφές μπορεί να είναι από σεισμούς, από πλημμύρες, από φωτιές κτλ. Άρα είναι και αυτός ένας δεύτερος πυλώνας ο οποίος θα ασχοληθεί το κέντρο. Η ενέργεια, το νερό, το οποίο στην Κύπρο είχαμε και έχουμε για χρόνια πρόβλημα, και οπωσδήποτε θα ασχοληθεί και με τις νέες τεχνολογίες, όπως τα μεγάλων όγκων δεδομένων, τα οποία αυτή τη στιγμή, όταν μιλούμε για ψηφιακά δεδομένα, φεύγουμε από ό,τι ξέραμε από τα megabytes και gigabytes, και μπαίνουμε μέσα στα petabytes, δηλαδή χιλιάδες gigabytes από πληροφορίες, οι οποίες βασικά πρέπει να διαχειριστούμε. Και βλέπετε κι εσείς, ιδίως εσείς που ασχολείστε σε ηλεκτρονική μορφή, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως το cloud, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες με μεγάλους όγκους αποθήκευσης, οι οποίοι και θέλουμε και μεγάλη επεξεργαστική ικανότητα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό το κέντρο δεν είναι μόνο για έρευνα, έχει να κάνει και με την βασικά και με το βιομηχανία,
δηλαδή να υποστηρίξει τη βιομηχανία και όχι μόνον, αλλά και την κυβέρνηση, στο έργο της κυβέρνησης και σε άλλους τομείς οι οποίοι θα μπορούσαν όλοι αυτοί οι τομείς να συνυπάρχουν. Όπως είπα, χωρίζονται βασικά, όλο το κέντρο θα χωριστεί σε τρεις βασικά ενότητες, το περιβάλλον και το κλίμα, οι ανθεκτικές κοινωνίες, οι οποίες είναι μέσα και το, η πολιτιστική κληρονομιά και τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων γης. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι μια ευκαιρία η Κύπρος να γίνει ένα περιφερειακός κόμπος ψηφιακής καινοτομίας για την παρατήρηση γης στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Δηλαδή να μπορέσουμε και εμείς να δούμε νέες τεχνολογίες, νέους τρόπους, οι οποίες να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε και να είμαστε και να, συνεισφέρουμε στην οικονομία της Κύπρου. Ένα από αυτά τα οποία δουλεύουμε τα τελευταία χρόνια είναι και η διαχείριση, δηλαδή να βρούμε πού είναι αυτή η πολιτιστική κληρονομιά, να μπορέσουμε να την βάλουμε βασικά σε ένα αρχείο μεγάλο, να μπορέσουμε να δούμε πού υπάρχει η πολιτιστική κληρονομιά για να μπορέσουμε όχι μόνο να διαχειριστούμε, αλλά να μπορέσουμε να προστατεύσουμε αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι με τη δορυφορική τηλεπισκόπηση, διότι δεν βλέπουμε μόνο μία περιοχή, βλέπουμε όλη την Κύπρο, μπορούμε εμείς να βασικά να δούμε πού βρίσκονται όλη αυτή η πολιτιστική κληρονομιά και να μπορέσουμε να την παρακολουθούμε. Εδώ βλέπετε και χάρτες οι οποίες έχουν να κάνουν με το ρίσκο, διότι οι ρίσκα υπάρχουν πάρα πολλά, τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτιστική κληρονομιά και το πώς αυτά τα ρίσκα μπορούν να καταστρέψουν ή να μπορέσουν αυτά τα ρίσκα να είναι κίνδυνος σε πάρα πολλά μνημεία τα οποία έχουμε στην Κύπρο. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία βλέπουμε, όπως κατολιστήσεις, η διάβρωση του εδάφους είναι κάτι το οποίο υπάρχει ιδίω στις παραλίες μας, σεισμούς, η Κύπρος είναι μεγάλη, έχει μεγάλο πρόβλημα με τους σεισμούς, πλημμύρες, ιδίως, και θα μου πείτε πλημμύρες που βρεθήκα στην Κύπρο, με τις κλιματικές αλλαγές αρχίζουμε και βλέπουμε ότι ναι, υπάρχουν και πλημμύρες το χειμώνα στην Κύπρο. Ένας άλλος κίνδυνος, ο οποίος διατρέχουμε και το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, είναι η οικιστική ανάπτυξη. Δηλαδή βλέπουμε όσο γίνεται και μεγαλώνει αυτή η οικιστική ανάπτυξη μέσα σε περιοχές της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδίως και αρχαιότητες οι οποίες έχουμε πάρα πολλές στην Κύπρο, βλέπουμε ότι αυτή η οικιστική ανάπτυξη έρχεται και ως κίνδυνος βασικά στην πολιτιστική κληρονομιά πολλές φορές οι οποίες έχουμε στην Κύπρο. Φωτιές, ένα άλλο, είναι ένας άλλος κίνδυνος, οι οποίες βασικά, ιδίως τα καλοκαίρια, κινδυνεύει η πολιτιστική κληρονομιά. Εδώ βλέπετε από τους τάφους των Βασιλέων ότι η διάβρωση, και θα δείτε ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη διάβρωση λόγω της κοντινής απόστασης από τη θάλασσα, αλλά όχι μόνο η διάβρωση, αλλά βασικά και η βλάστηση. Δηλαδή βλέπουμε εδώ ότι η βλάστηση αρχίζει να μπαίνει μέσα στην τυχοποιία, μέσα στους βράχους, η οποία είναι οι αρχαιότητες, και όχι μόνο να αρχίζει να διαφρώνει, αλλά αρχίζουν και μερικά και πολλά από αυτά να γίνονται επικίνδυνα για τους τουρίστες. Διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται την Κύπρο κατά χιλιάδες ή εκατομμύρια κάθε χρόνο, επισκέπτονται αυτές τις αρχαιότητες και δεν θέλουμε, οπωσδήποτε πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα, ο οποίος επισκέπτεται αυτές τις αρχαιότητες και όχι μόνο
να προστατεύσουμε την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και τους τουρίστες τους ίδιους και εμάς τους ίδιους, οι οποίοι θέλουμε να επισκεφτούμε αυτές τις αρχαιότητες. Άλλες τεχνολογίες, εδώ δείχνουμε πάλι στους τάφους των Βασιλέων, βασικά μια χρησιμοποίηση όπως το Georadar, το οποίο μπορούμε να δούμε και εντός της τοιχοποίησης βασικά των αρχαιοτήτων, για να δούμε οποιαδήποτε προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουν βασικά ή κολόνες ή τείχοι ή οτιδήποτε. Αλλά υπάρχει και τεχνολογία τώρα η οποία με την ραδιοφασματομετρία, η οποία μπορούμε να δούμε και κάτω από το έδαφος και πολλές φορές και στα 4 και στα 10 μέτρα. Υπάρχουν άλλες τεχνολογίες που μπορούμε να πάμε και ως σε μεγάλο βάθος για να δούμε αν υπάρχουν κατάλοιπα αρχαιοτήτων τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε πώς μπορούμε να τα προστατεύσουμε ή να τα αναδείξουμε πολλές φορές. Άλλοι, ιδίως με την δορυφορική τηλεπισκόπηση, ένας άλλος τρόπος εντοπισμών υπεδάφιων αρχαιολογικών καταλήπων είναι τα λεγόμενα crop marks, δηλαδή αυτά που μπορούμε να δούμε τα οποία το έδαφος το ίδιο από βλάστηση ή από οτιδήποτε άλλο μπορεί να βλέπουμε ότι σχηματίζουν γεωμετρικές αναφορές όπως κύκλοι, γραμμές κτλ. Τα οποία βασικά βλέπουμε ότι κάτι υπάρχει κάτω από το έδαφος και η φύση, οπωσδήποτε στη φύση δεν θα δούμε γεωμετρία αυτού του τύπου, άρα βασικά βλέπουμε ότι τα ίδια υπεδάφια αρχαιολογικά κατάλοιπα δημιουργούν κάποιο πρόβλημα στη βλάστηση, την οποία αυτή μπορούμε με διάφορους δείχτες, οι οποίοι χρησιμοποιούμε από τις δορυφορικές εικόνες, να μπορέσουμε να τις εντοπίσουμε για να μπορέσουμε να δούμε το τι υπήρχε εκεί πέρα, για μελλοντικά να δούμε πώς μπορούμε να το αναδείξουμε ή να βασικά να καταλάβουμε το τι υπήρχε σε πολλές περιοχές. Ένα παράδειγμα βασικά είναι και η Νέα Πάφος. Εδώ βλέπετε μία αεροφωτογραφία του 1945, δηλαδή πριν την εσκαφή, την αρχαιολογική εσκαφή του χώρου, που εδώ βλέπουμε και μπορούμε βασικά να ερμηνεύσουμε το αν υπήρχε κάτι. Και εδώ στα δεξιά θα δείτε βασικά το αρχαίο θέατρο της Νέας Πάφου, το οποίο υπάρχει και έχει αναστηλωθεί σήμερα, το πώς φαινόταν το 1945 από αεροφωτογραφίες και το πώς μπορούσε να προσδιοριστεί ότι ναι, κάτω από εδώ υπάρχει ένα θέατρο. Δηλαδή μπορούμε να το δούμε και από το σχήμα το οποίο βασικά μας υποδουλώνει η δορυφορική φωτογράφηση, και με αυτόν τον τρόπο έχουν γίνει και ανασκαφές και αναδείξεις βασικά των αρχαιολογικών χώρων. Άλλο ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιούμε και σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, η οποία έχει πάρα πολλούς δορυφόρους. Υπάρχουν δορυφόροι οι οποίοι είναι ενεργητικοί ή είναι παθητικοί δορυφόροι. Παθητικοί δηλαδή μπορούν να πάρουν εικόνα. Ενεργητικοί σημαίνει στέλνουν ενέργεια και αυτή η ενέργεια αντανακλάται και μπορούμε να ερμηνεύσουμε με αυτόν το τι υπάρχει. Εδώ βλέπετε είναι η Χειροκητία, ο αρχαιολογικός χώρος της Χειροκητίας, που είναι και UNESCO, βασικά περιοχή UNESCO, η οποία βασικά εδώ χρησιμοποιήσαμε το Sentinel, το οποίο είναι ενεργητικός δορυφόρος, δηλαδή ραντάρ, για να μπορέσουμε να δούμε βασικά αν η περιοχή εκεί κινείται, διότι υπάρχει ένας λοφίσκος ο οποίος είναι στα δεξιά αυτού του αρχαιολογικού χώρου και θα μπορούσε αυτό βασικά ο λοφίσκος να δώσει μία επικινδυνότητα ή από σεισμούς ή από διάβρωση ή από κατολιστήσεις στον αρχαιολογικό χώρο. Έχουμε μία κάνει εκτεταμένη έρευνα, έχουμε ήδη βάλει και έναν δίχτυο με GPS τα οποία παρακολουθούμε τις μικρομετακινήσεις της περιοχής και
χρησιμοποιώντας μοντέλα τα οποία θα μπορούσαν να μας δώσουν με βάση τις δορυφορικές επισκοπήσεις οι οποίες γίνονται, μπορέσαμε να δούμε ότι βασικά η επικινδυνότητα δεν είναι προς το αρχαίο μνημείο, αλλά βασικά είναι προς την βορειοανατολική πλευρά, δηλαδή αν υπήρχε εγκατολίσθηση λόγω κάποιου προβλήματος που μπορούσε να ήταν από σεισμό, από πλημμύρα ή οτιδήποτε άλλο, από νερό ή από γεωλογική, από κάποιο γεωλογικό χώρο, βασικά δεν θα επηρεάζει τον αρχαιολογικό χώρο, αλλά ακριβώς απέναντι. Όμως να μην ξεχνάμε τον ανθρώπινο παράγοντα, όπως είπα πριν, διότι εδώ επισκέπτονται κατά χιλιάδες κάθε χρόνο οι τουρίστες στο χώρο, και βασικά η βορειοανατολική πλευρά υπάρχει ένα μονοπάτι το οποίο χρησιμοποιείται από τους τουρίστες για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο. Άρα εδώ θα ήταν πολύ σωστό να γίνει κάποιες κατασκευές για να βασικά να κρατηθούν σε περίπτωση που θα υπάρχει κατολίσθηση, να μπορέσουν να προστατεύσουμε τον ανθρώπινο παράγοντα. Με αυτόν τον τρόπο θα ήθελα να προβληματιστώ και να πω και εγώ κάτι ξέραν και οι αρχαίοι προγόνοι μας, οι οποίοι βασικά χτίσαν τον οικισμό τους εκεί που τον χτίσαν και όχι μόνο προσπαθήσαν να προστατεύσουν τον εαυτόν τους από διάφορες καιρικές συνθήκες, αλλά φαίνεται ότι προστάτευαν και τον εαυτόν τους και οπωσδήποτε γεωλογικές καταστροφές. Άλλο παράδειγμα εδώ είναι η ψηφιοποίηση μέσω εναέριων μέσων με drones ή αεροπλανάκια, τα οποία μας προσφέρει τώρα η τεχνολογία και μπορούμε να πάρουμε μεγάλης ευκρίνειας εικόνες. Εδώ βλέπετε την αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου του Κουρίου, την οποία βασικά μπορούμε εδώ να αποτυπώσουμε όλο τον χώρο, να τον πάρουμε και σε τρισδιάστατη μορφή και να μπορέσουμε να δούμε το πώς μπορούμε να τον διαχειριστούμε και να προστατεύσουμε αυτόν τον χώρο, διότι και εδώ σε αυτόν τον χώρο έχουμε χιλιάδες επισκέψεις κάθε φορά. Με αυτήν την τεχνολογία μας δίνεται και η δυνατότητα, όπως είπα και πριν, στην τρισδιάστατη απεικόνιση του χώρου, και εδώ βλέπετε και ένα τρισδιάστατο μοντέλο το οποίο είχαμε τυπώσει με 3D printer, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην είσοδο βασικά του Κουρίου, εκεί που είναι ο χώρος υποδοχής των ξένων, ο οποίος βασικά μπορέσαμε να δούμε και την κοινωνική άποψη, δηλαδή πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι βασικά δεν μπορούν να δουν, δηλαδή τους τυφλούς, οι οποίοι θα θέλανε να επισκεφτούν αυτόν τον χώρο, αλλά θα θέλανε να τον να το δουν με διαφορετικών τρόπων. Άρα εδώ υπάρχει δυνατότητα να το πάρουν, να το ψηφιοποιήσουν με τα χέρια τους, να δουν πώς ήταν το αρχαίο θέατρο και να μπορέσουν βασικά να πάρουν αυτή την εμπειρία την οποία δεν θα μπορούσαν να πάρουν λόγω της μη δυνατότητας όρασης τους. Άλλοι τρόποι ψηφιοποίησης, εδώ βλέπετε βασικά πάλι με την νέα τεχνολογία την οποία έχουμε, με συστήματα καμερών ή με σύστημα LiDAR, το οποίο εδώ βασικά μπορούμε να πούμε laser scanning από τον αέρα, χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνολογίες, ή μπορούμε να φωτογραφίσουμε και να κάνουμε τη λεγόμενη φωτογραμετρία, δηλαδή να δημιουργήσουμε τρισδιάστατη αποτύπωση με φωτογραφίες ή με νέφη σημείων που μπορεί να έχουμε από το LiDAR. Αυτό το είχαμε βασικά εφαρμόσει βόρεια του Ασπρόκρεμου, και εδώ το είχαμε στη συνεργασία με το History Channel, το οποίο είχε έρθει, υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο χωριό βόρεια του Ασπρόκρεμου, το οποίο ήθελε να το βοηθήσουμε, να δούμε, να μπορέσουμε να ψηφιοποιήσουμε το χωριό
Και αυτό υπήρχε και μία σειρά η οποία δείξανε και το χωριό στην Κύπρο, το οποίο ονομάζεται Knight Templars and the Holy Grail. Πολλοί μπορεί να το έχετε δει στο History Channel. Εδώ βλέπουμε και τις δύο τεχνολογίες. Αριστερά θα δείτε την ψηφιοποίηση με LiDAR, δεξιά την ψηφιοποίηση με φωτογραμμετρία. Βασικά με φωτογραμμετρία έχουμε και χρώμα, έχουμε και υφή, texture, διότι έχουμε φωτογραφία εκεί, δηλαδή αναπαράγεται ένα μοντέλο από φωτογραφίες, ενώ στην αριστερά βλέπετε ότι εδώ είναι βασικά ένα νέφος σημείων, η οποία βασικά ψηφιοποιούμε το τρισδιάστατο χώρο με άλλες τεχνολογίες, δηλαδή εκατομμύρια σημεία τα οποία βασικά ψηφιοποιούν όλον τον χώρο. Άρα βασικά υπάρχουν αυτές οι τεχνολογίες που μας βοηθούν να καταγράψουμε και να, όχι μόνο να καταγράψουμε μόνο ένα μνημείο, δηλαδή ένα κτίριο, αλλά να καταγράψουν ολόκληρες περιοχές και να δούμε το τι υπάρχει σε αυτές τις περιοχές, να καταγράψουμε τα αποτυπώματα τα οποία υπάρχουν πάνω στο έδαφος και να μπορέσουμε να τα αναλύσουμε και να καταλάβουμε βασικά το τι υπήρχε πριν χιλιάδες χρόνια σε αυτές τις χώρους. Εδώ θα δείτε πάλι ψηφιοποίηση μέσω drones, μέσω φωτογραμμετρίας. Θα σας δείξει και ο Μαρίνος παρακάτω, αλλά και ο Σίμος. Εδώ είναι η εκκλησία της Ασίνου, η οποία έχουν πάρα πολύ, γίνει πάρα πολλές μελέτες σε αυτό. Πάλι εδώ είχαμε δει με φωτογραμμετρία και με τη συνεργασία του Μαρίνου και με του Σίμου τον πώς μπορούσαμε να αποτυπώσουμε την εκκλησία την ίδια, αλλά ο Μαρίνος θα σας εξηγήσει ότι όταν αποτυπώνουμε πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο το αντικείμενο βασικά του μνημείου, αλλά και την ιστορία και βασικά ό,τι έχει να κάνει εκτός από αυτό με το μνημείο, δηλαδή με τη στατικότητα, με το χώρο, το πώς χρησιμοποιούνται οι εικόνες, ακόμα και με τι υλικό χρησιμοποίησαν για να χτίσουν, να ζωγραφίσουν τις αγιογραφίες κτλ. Άρα μιλάμε για πληροφορία, μιλάμε για συλλογή πληροφορίας και τεκμηρίωση βασικά αυτής της πληροφορίας για να μπορέσουμε εμείς να την έχουμε για το μέλλον ή σε οποιοδήποτε μπορεί να τη χρειαστεί για να την επεξεργαστεί. Όπως είπα πριν, η φωτογραμμετρία είναι η συλλογή πάρα πολλών εικόνων και υπάρχει μία τεχνολογία η οποία βασικά με όλες αυτές τις εικόνες μπορούμε να αναπαράγουμε σημεία και με αυτά τα σημεία έναν τρισδιάστατο μοντέλο. Εδώ βλέπετε με τη χρήση φωτογραμμετρίας πώς μπορούσε να τεκμηριωθεί και το εσωτερικό της εκκλησίας της Ασίνου και να δούμε και εδώ και όλες τις αγιογραφίες με λεπτομέρεια, με το χρώμα το οποίο έχει οι ζωγράφοι εκεί έχουν ζωγραφίσει βασικά την εκκλησία αλλά και τη γεωμετρία αυτής της εκκλησίας. Εδώ βλέπετε από laser scanner τα νέφη σημείων τα οποία έχουν πάρθει και πώς μπορεί να χτιστεί η γεωμετρία. Δεν θα αναφέρω πολλά σε αυτό διότι θα τα αναλύσει και παρακάτω ο Σίμος με τη χρησιμοποίηση βασικά μοντέλων όπως τον BIM, τον Building Information Modeling και το πώς μπορεί αυτή η τεχνολογία βασικά να μας δώσει τη δυνατότητα και την συλλογή της πληροφορίας και την αποθήκευση της πληροφορίας αλλά και την τεκμηρίωση βασικά της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Εδώ είναι ένα άλλο εξοπλίσι το οποίο απλώς να αναφέρω ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια έχουμε πάρει την πρωτοβουλία μέσω διάφορων προγραμμάτων και ψηφιοποιούμε πάρα πολύ από την πολιτιστική κληρονομιά, ιδίως εδώ στη Λεμεσόν. Έχουμε μία προσπάθεια τώρα μέσω ενός προγράμματος για την ψηφιοποίηση περίπου 60 εκκλησιών εδώ στην επαρχία Λεμεσού και υπάρχουν και ανάλογα προγράμματα τα οποία ψηφιοποιούνται εκκλησίες ή μνήμα ή άλλα κτίρια πολιτιστικής κληρονομιάς σε όλη την Κύπρο.
Εδώ θα δούμε ότι πάλι χρησιμοποιούν με και ευρέως πάλι την νέα τεχνολογία της φωτογραμμετρίας, η οποία εδώ μπορούμε με διάφορες τεχνικές, με σημεία τα οποία μπορούμε να πάμε με τοπογραφική αποτύπωση, να έρθουμε βασικά σε σχεδόν χιλιοστών ακρίβεια, δηλαδή κάτω από εκατοστών ακρίβεια, για να μπορέσουμε να πάρουμε και τη γεωμετρία, αλλά βασικά να τεκμηριώσουμε με μεγάλη ακρίβεια όλο το μνημείο. Και εδώ μας έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες για να, να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε βασικά αυτά τα μνημεία πάρα πολύ γρήγορα, διότι όλη αυτή η τεχνολογία μπορούμε να την εφαρμόσουμε σε μερικές ώρες, ενώ παλιά θα έπρεπε να είμαστε εκεί μερικούς μήνες για να αποτυπώνουμε πέτρα-πέτρα βασικά όλο το μνημείο. Εδώ έχουμε αυτή τη δυνατότητα και όλη η επεξεργασία μετά γίνεται στο εργαστήριο, το οποίο εκεί μπορούμε να βασικά να σχεδιάσουμε, να μοντελοποιήσουμε και να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε να φέρουμε από αυτά τα μνημεία. Εδώ υπάρχει, επειδή η εκκλησία στον Αρακαπά, είναι το εξοκλήσι του Τιμίου Σταυρού στον Αρακαπά, στη Λεμεσόν, και απλώς ενδιαφέρθηκα και εγώ, διότι έχω έναν παππού ο οποίος κατάγεται από τον Αρακαπά και έτσι το θεώρησα και βασικά υποχρέωσή μου να πάω να αποτυπώσουμε αυτό το εξοκλήσι και όχι μόνο, αλλά να μπορέσουμε να δούμε πώς ήταν αυτό το εξοκλήσι. Δηλαδή, μαθαίνοντας, αποτυπώνοντας την τρισδιάστατη πληροφορία, μπορούμε να δούμε τη γεωμετρία και να φέρουμε βασικά να ερμηνεύσουμε με πάρα πολύ κοντά τρόπο το πώς ήταν βασικά χτισμένο αυτό το εξοκλήσι και να παράγουμε τη γεωμετρία με, όπως είπα και πριν, με Building Information Modeling και με άλλους τρόπους οι οποίοι μπορούμε εμείς να αναλύσουμε αυτά τα μνημεία. Και βλέπουμε εδώ βασικά το πώς είναι με την αποτύπωση και πώς θα ήτανε πριν να κατεδαφιστεί, πριν να χαλαστεί αυτό το εξοκλήσι. Εδώ βλέπουμε άλλα παραδείγματα. Εδώ είναι η Παναγία Χρυσελεούση στα Φινικάρια, η οποία ήθελε η Εκκλησία να την φτιάξει, άρα πήγαμε εκεί για να μπορέσουμε να την τεκμηριώσουμε, για να μπορέσουν να κάνουν επισκευές στην Εκκλησία. Εδώ ήταν ένα άλλο παράδειγμα, την οποία κάναμε πριν ένα μήνα και απλώς θεώρησα ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον βασικά παράδειγμα. Είναι ο Ιερός Ναός του Αγίου Αθανασίου εδώ στη Λεμεσόν, Αθανασίου και Κυρίλου, στον Άγιον Αθανάσιο, η οποία βασικά, από ό,τι βλέπετε στη δεξιά φωτογραφία, αρχίσαν οι αγιογραφίες βασικά και από την υγρασία την οποία δημιουργούνταν, αρχίσαν οι αγιογραφίες να καταστρέφονται. Και εδώ χρησιμοποιήσαμε την ίδια τεχνολογία της φωτογραμμετρίας, αλλά τώρα με υπέρυθρες φασματικές κάμερες, οι οποίες μπορέσαμε με διάφορους δείχτες να δούμε βασικά από πού προέρχεται η υγρασία, πού υπάρχει το πρόβλημα για να μπορέσει να διορθωθεί το πρόβλημα και να σώσουμε βασικά τις αγιογραφίες που υπάρχουν στον εσωτερικό χώρο. Εδώ είναι, και θα τελειώσω εδώ, είναι άλλα τρία παραδείγματα τα οποία έχουμε κάνει στην κατεχόμενη Κύπρο. Βασικά μαζί με τον Χρύσανθο τον Πισαρίδη και με τον Πλάτωνα τον Στυλιανού, οι οποίοι μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και βασικά εδώ μέσω των Ηνωμένων Εθνών προσπαθήσαμε να καταγράψουμε αυτές τις εκκλησίες και με λεφτά των Ηνωμένων Εθνών να μπορέσουν να επιδιορθωθούν έτσι ώστε να μην τις χάσουμε εξ ολοκλήρου. Εδώ βλέπετε είναι η εκκλησία του Αγίου Αντρονίκου και Αθανασίας στην Κυθρέα. Ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Η οροφή βασικά είχε ήδη
καταστραφή. Και εδώ βλέπετε το πώς μπορούσε με αυτές τις τεχνολογίες να γίνει τρισδιάστατη αποτύπωση του μνημείου της Εκκλησίας και μετά να γίνει και στατική βασική ανάλυση για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Αυτό θα μπορούσε να ήταν κάποια άλλη παρουσίαση, η οποία θα μπορούσε και ο Χρύσαυθος και ο Πλατώνας να μας εξηγήσουν. Από ό,τι ενημερώνουμε, έχει γίνει κάποια επιδιόρθωση αυτής της εκκλησίας και θα μπορούσαμε να δούμε και τα αποτελέσματα. Εδώ έναν άλλο παράδειγμα, η εκκλησία του Αγίου Αρτεμίου στην Αφάνεια, πάλι με αποτύπωση η οποία έχει γίνει τριζάστατη αποτύπωση των μοντέλων και στατική ανάλυση για να μπορέσει η εκκλησία να διορθωθεί. Και το τρίτο παράδειγμα, η εκκλησία της Παναγίας της Άσσας, η οποία βασικά με τον ίδιο τρόπο και εδώ βασικά όλες αυτές οι εκκλησίες καταστραφήκαν λόγω γεωλογικών και άλλων κινδύνων, όπως αυτή είχε καταστραφεί από πλημμύρα, η οποία έχει γίνει και ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση και με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να την αποτυπώσουμε για να μπορέσουμε βασικά να αναστηλώσουμε βασικά και να κρατήσουμε και να διαφυλάξουμε την πολιτιστική κληρονομιά μας που υπάρχει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εδώ για την προσοχή σας. Ελπίζω τα παραδείγματα που έχω δώσει και το πώς μπορεί να γίνει βασικά αυτή και οι δυνατότητες που έχουμε σήμερα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να προστατεύσουμε και να τεκμηριώσουμε την πολιτιστική κληρονομιά μας, είναι δυνατότητες οι οποίες έχουμε υποχρέωση να τις εφαρμόσουμε και νομίζω εδώ έχει και η πολιτεία υποχρέωση να βοηθήσει σε αυτόν τον τρόπο. Τώρα υπάρχει και ένα νέο υφυπουργείο τεχνολογίας, η οποία βασικά θα πρέπει και το ΕΤΕΚ αλλά και το ΙΚΟΜΟΣ και άλλες οργανώσεις να καθίσουμε μαζί και να δούμε τρόπους οι οποίοι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να διαφυλάξουμε την πολιτιστική κληρονομιά μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάλι και να δούμε αν είναι έτοιμος ο Μαρίνος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στην επόμενη παρουσίαση. Μαρίνο, με ακούς? Με ακούτε εσείς? Ναι. Με ακούτε? Ναι, σε ακούμε. Λίγο πιο δυνατά όμως. Λίγο η φωνή σου. Πολιτιστική κληρονομία και τεχνολογίες με τις προκλήσεις οι οποίες υπάρχουν στην αρχή του 21ου αιώνα. Πιο δυνατά, Μαρίνο. Μισό λεπτάκι. Με ακούτε τώρα? Λοιπόν, θα προχωρήσω. Το όνομα μας είναι Μνημοσύνη και αυτή η κυρία, το όνομα, προήλθε από την αρχαία ελληνική μυθολογία, η οποία ήταν η μητέρα των 9 μουσών. Οι μουσες ήταν οι κυρίες, ήταν οι 9 οι αδελφές, οι οποίες ήταν υπεύθυνες τότε για την πολιτιστική κληρονομιά. Είχαν μάλιστα και ένα μνημείο, το μνημείο λεγόμενο Μουσείο, στο οποίο οι αρχαίοι οι Έλληνες πήγαιναν για να κάνουν τι? Να παρακαλέσουν τόσο την Μουσες όσο και την μητέρα, την Μνημοσύνη, να κρατήσει στην αιωνιότητα τη μνήμη τους, έτσι, να τους θυμίζει πάντα αυτά τα οποία πέρασαν, αλλά και να τα διατηρήσει αυτά στην αιωνιότητα.
ξέρουμε πολύ καλά την Οδυσσία με τους πρώτους στίχους, όπου ο Όμηρος παρακαλά τις μουσες να κρατήσουν τη μνήμη του όλο το χρονικό διάστημα μέχρι να τα καταφέρει για να τελειώσει το έργο του. Πάμε όμως ένα καλή παρακαλώ για να δούμε πότε ήταν εκεί η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο έχει αναφερθεί στην ιστορία όσον αφορά την καταγραφή δηλαδή της μνήμης. Και υπήρχε ένας κύριος τον οποίο βλέπετε εδώ, έζησαν πριν 2.500 χρόνια και ο άνθρωπος αυτός είναι μάλιστα στο 13ο του βιβλίου, Τιμαίος, είχε περιγράψει τον διάλογο μεταξύ ενός ιερέα ο οποίος έφτασε από την Αίγυπτο. Όταν έκανε κριτική στους Έλληνες, γιατί δεν κατέγραφαν, γιατί δεν έγραφαν την ιστορία τους και την άφηναν στο έλεος των καιρών. Και μάλιστα δίδηκε μία πάρα πολύ σημαντική και επίκαιρη για μας διάσταση, και την κλιματική αλλαγή. Χάνεται από τη φωτιά και από τις πλημμύρες, έλεγε τότε στον Έλληνα, και τον, η κριτική του πήγαινε τόσο βαθιά που του έλεγε «Εσείς δεν είσαστε άξιοι να κρατήσετε αυτόν τον μοναδικό πολιτισμό τον οποίο σας έδωσαν οι θεοί σας, και δεν είσαστε άξιοι να τον κρατήσετε στην αιωνιότητα». Και όταν μάλιστα ο Έλληνας τον ερώτησε «Καλά εσείς και οι Αιγύπτιοι, πώς το κάνουμε?» Λέει «Εμείς το κάνουμε και το διατηρούμε, διότι το γράφουμε», λέει, «μέσα στα τεμέλη μας, τεμέλη, τα ίδια. Γι' αυτό και ονομάζονται μνημεία, διότι έχουν μία μνήμη, έχουν μία ιστορία, έχουν μία γνώση». Έτσι, 2.500 χρόνια γνωρίζαμε από το 13ο βιβλίο του Πλάτωνα στην εισαγωγή, το πρώτο μάλιστα κομμάτι που κάποιος διαβάζει στο βιβλίο είναι αυτό. Θα ήταν πάρα πολύ καλό για τον οποιοδήποτε να το διαβάσει αυτό το βιβλίο. Άρα, μιλούμε για τη γνώση, για τη μνήμη, για την ιστορία. Και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω δύο παραδείγματα για να σας δείξω ακριβώς τη σημασία η οποία υπάρχει όσον αφορά την καταγραφή, την λεπτομερή καταγραφή. Και προσέξτε, εγώ δεν μιλώ τώρα για το κτίριο, το τρισδιάστατο των αντικείμενων, όπως μίλησε προηγουμένως ο Κυριάκος, που και με το λάθος της τεχνολογίας που είχαμε προηγουμένως το πρόβλημα, καταφέραμε να έχουμε με τη σειρά αυτή, μπορώ να πω και μία πιο ιδανική περίπτωση, για να πούμε γιατί να κάνουμε αυτά τα πράγματα με τα οποία εμείς σήμερα ασχολούμαστε. Και περνούμε τον χρόνο μας ή δεν μπορούμαστε να ασχολούμε κατά κάποιο τρόπο. Ένα παράδειγμα κυπριακής μοναδικής ιστορικής αξίας. Κρύβονται πολλά πίσω από αυτή τη φωτογραφία. Διάλεξα να είναι αυτή, ξεπίτηδες, για να δώσουμε και έναν μάλιστα μοναδικό χαρακτήρα. Έναν αντικείμενο μουσείου, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι 18 του Απρίλη είναι η μέρα των μνημείων και των χώρων. Εδώ έχουμε ένα μνημείο και έναν χώρο. Και 18 του Απρίλη έχουμε όμως την ημέρα των μουσείων. Έτσι. Και όταν λέμε γνώση, μνήμη, ιστορία, δεν είναι μόνο για τα μνημεία, δεν είναι μόνο για τους αρχαιολογικούς χρόνους, είναι και για τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται στα μουσεία. Προσέξτε, μουσεία. Ο λαός, στον οποίο ήταν αφιερωμένος στις θεσμούσες και στην μητέρα, έτσι, για να κρατήσει στην αιωνιότητα την γνώση, την ιστορία, τη μνήμη των αρχαίων των Ελλήνων. Έτσι. Μία λέξη, μάλιστα, η οποία διαχρονικά υπάρχει και είναι ανά το παγκόσμιο. Είναι ένα αντικείμενο μουσείου, το οποίο, ωραία, το βλέπουμε. Βλέπουμε και το κτίριο πάνω, βλέπουμε και το αντικείμενο του μουσείου. Βλέποντας τα, δεν καταλαβαίνουμε απολύτως τίποτα. Τι κρύβεται πίσω από αυτό το οποίο βλέπουμε. Υπάρχει κάτι. Μα για να είναι στο μουσείο είναι μεγάλη αξία.
Μα για να είναι αυτό το τέλος πάντων οίκημα το οποίο βλέπουμε εδώ σε αυτή την κατάσταση, εντάξει, και να έχει μια μεγάλη αξία και να ονομάζεται μνημείο, κρύβει κάτι. Εντάξει. Το λοιπόν, πάμε να το δούμε. Το μνημείο. Όπως βλέπετε πάνω αριστερά, η εκκλησία είναι της του 1909, όταν ο πρώτος φωτογράφος είχε πατήσει το πόδι του στο χώρο αυτό. Είναι μάλιστα από το κρατικό αρχείο αυτή η φωτογραφία. Λίγα χρόνια πιο μετά, όπου ο κύριος αυτός είχε επισκεφθεί το κτίριο, το μνημείο σήμερα, όπως το λέμε, και βλέπετε σε τι κατάσταση ήταν, έτσι, τώρα μιλούμε για 100 χρόνια. Έρχεται τώρα και η UNESCO με την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας του Τμήματος Αρχαιότητας και λέει, με αυτόν είναι μάλιστα παγκόσμιας, είναι οικουμενικής εμβέλειας αξία την οποία έχει αυτόν το κτίριο, το μνημείο, το οποίο βλέπετε μπροστά σας. Εξαιρετικής αξίας, προσέξτε, επαναλαμβάνω, οικουμενικής εμβέλειας και εξαιρετικής αξίας, εξαιρετικότατης ακόμα αξίας. Έτσι. Λοιπόν, ωραία. Το βλέπετε. Λέει, η UNESCO το λέει αυτό το πράγμα. Δεν το λέω εγώ. Εγώ πήρα μόνο τα λόγια της UNESCO. Έτσι. Πάμε όμως με ένα βίντεο, πολύ σύντομο βίντεο, να δούμε το τι πραγματικά όταν πάμε να το καταγράψουμε αυτό το. Προσέξτε, όχι κτίριο, μνημείο. Έτσι. Πρέπει να καταγράψουμε και κομμάτι ή όλη τη μνήμη. Γι' αυτό και μιλούμε για ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά. Δεν μιλούμε για ψηφιακή καταγραφή κτιρίων. Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα πράγματα να τα ξεχωρίζουμε. Και προχωρούμε. Η Εκκλησία της Ασσίνου, η οποία είναι μνημείο της UNESCO, βλέπετε τώρα και τον αρχαιολογικό των χώρων όπως το βλέπουμε στο κάρτο της Google. Επαναλαμβάνουμε τις φωτογραφίες, τις οποίες είχαμε και προηγουμένως. Εδώ κατά τη δεκαετία του 50, όπου είχε γίνει οι πρώτες ανακοινήσεις, όπως φαίνεται το μουσείο, το μνημείο σήμερα, η ψηφιοποίηση είναι μία από τις ψηφιοποίησεις τις οποίες είχαμε κάνει. Έχουν γίνει τρεις μέχρι στιγμής, αυτή είναι μαζί με τον Κυριάκο. Το νέφος των τρισδιάστατων των σημείων, το υλικό δηλαδή το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί, οι διάφορες πληροφορίες τις οποίες παίρνει κάποιος και η ομορφιά, η εσωτερική, η αξία του μνημείου τώρα, έτσι, της μνήμης η οποία έρχεται, οι διάφορες μορφές τις οποίες πρέπει να έχουμε για να μπορούμε να αποδείξουμε έναν κομμάτι αυτής της μνήμης. Βλέπετε εδώ για τον αρχιτέκτορα την πληροφορία η οποία πρέπει να είναι να είναι έτοιμη για να μπορεί να την χρησιμοποιήσει ή επαναχρησιμοποιήσει, πρέπει να είναι στη μορφή στην οποία ο επιστήμονας αυτός, ο ειδικός αυτός, μπορεί να την καταλάβει. Είναι τα αρχιτεκτονικά του τα σχέδια, έτσι. Προχωρούμε όμως ένα σκαλί παρακάτω. Και μπαίνουμε μέσα για να δούμε πιο λεπτομερέστατα τώρα την ομορφιά, αυτό δηλαδή το οποίο είναι μοναδικό. Έχει μια οικουμενική αξία. Και βλέπετε πως ότι όποιες τίποτε αγιογραφίες υπάρχουν εδώ είναι διαχωρισμένες μεταξύ τους. Με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε κάποιος να μπορεί να τις ξεχωρίσει. Έχουν μοναδική ιστορία. Βλέπετε πως ότι εδώ η καταγραφή της μνήμης, έτσι, ή τέλος πάντων αυτού του οποίου έρχεται από εκεί που ο Κυριάκος τελειώνει με την ψηφιοποίησή του, η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, ούτως ώστε κάποιος να μπορεί να χρησιμοποιήσει το κομμάτι το ιστορικό, να μπορεί να χρησιμοποιήσει το κομμάτι της μνήμης, της γνώσης, η οποία μας οδηγά στη μοναδικότητα της ταυτότητας.
ταυτότητας. Και αυτό είναι το σημαντικό, έτσι. Να τονίσω σε συνέχεια της διάλεξης του Κυριάκου στις αρχικές του της διαφανίας, όπου είχε υπογραμμίσει την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς εν καιρό πολέμου. Κυριάκος είχε πάρει λίγο πολύ μακριά στους γείτονες μας. Ανέβαινε εδώ και πήγαινε λίγα χρόνια πιο πίσω, το 1974, με όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει στα ενδεχόμενα, τα οποία κάποιοι τα γνωρίζουν, κάποιοι τα ξέρουν. Τότε θα καταλάβουμε ότι ένα και μοναδικό πράγμα το οποίο συμβαίνει σε όλους τους πολέμους είναι πρώτα απ' όλα, μεταξύ άλλων, και η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομίας. Δεν υπάρχει πόλεμος στον οποίο να έγινε και να μην είχε καταστραφεί κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομίας από αυτόν ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο ή οι οποίοι είχαν εμπλακεί στον πόλεμο. Και γιατί, με απότερο στόχο, την αλλίωση της ταυτότητας, της ιστορίας και της γνώσης για εκείνο το συγκεκριμένο το αντικείμενο, για τη χώρα για, και όλα αυτά. Έτσι. Προχωρούμε παρακάτω. Άρα, αν κάποιος δηλαδή τώρα, αν κάποιος τώρα δηλαδή προχωρήσει και πει εγώ καταγράφω αυτόν το αντικείμενο κτίριο π.χ. Τι μπορώ να κάνω με αυτά τα δεδομένα. Εδώ ένα πολύ απλό παράδειγμα, η Ασίνο δεν είναι ένα κτίριο ή ένας ναός, ένα μνημείο το οποίο χτίστηκε μία συγκεκριμένη ημερομηνία και τελείωσε. Είναι διαχρονική εξέλιξη την οποία είχε διαμέσου το διαφόρο χρόνο, πρέπει εδώ από το 1100, 1200, 1300, 1330, 1900, τη δεκαετία του 50 και ούτω καθεξής, έτσι. Αλλά βλέπετε και αυτά τα δεδομένα, όταν βρεθούν σε μια μορφή, κάποιος πρέπει να μπορεί να πλοηγηθεί, κάποιος πρέπει να μπει μέσα στο μυαλό, να περπατήσει εικονικά, αλλά και να πάρει μια γεύση. Τι λένε αυτά τα πράγματα τα οποία είναι τόσο υπέροχα, έχουν μια οικουμενική εμπέλεια, μεγάλη εξαιρετικότατη αξία. Τι λένε αυτές οι αγιογραφίες, έχουν ιστορία. Έχουν, αυτός ο οποίος τα έχει κατασκευάσει, τα έχει ζωγραφίσει, δεν τα ζωγράφησε έτσι απλώς τα υπέρα. Σε αυτή την περίπτωση είναι η αγιογραφία η οποία περικλείεται εδώ πίσω από το κείμενο εδώ. Έχει ο επισκέπτης, ο οικονομικός επισκέπτης, έχει επιλέξει αυτή την αγιογραφία, να εμφανίζεται το κείμενο, αλλά και κάτω του δίνεται και η επιλογή, μάλιστα, να ακούσει το κείμενο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να διαβάσει για πολλούς λόγους, δεν μπορεί να καταλάβει το κείμενο. Του δίνεται όμως εδώ η ευκαιρία να το ακούσει, και όχι μόνο να το ακούσει σε μία γλώσσα, ίσως και σε περισσότερες γλώσσες. Άρα δηλαδή, φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι ένα μνημείο έχει μια ιστορία, έχει μια μνήμη, έχει μια γνώση. Ένα μνημείο μιλά. Αν μπορούσε να μιλήσει στη γλώσσα μας, θα είχε στα χίλια του χρόνια πώς να μπει, έτσι. Αλλά στην περίπτωση εδώ της Ασίου, της Εκκλησίας της Ασίου, η οποία γιόρταζε μάλιστα την περασμένη, όχι την περασμένη, την τρίτη που μας πέρασε, έτσι. Λοιπόν, αν προχωρήσουμε όμως και παρακάτω, βλέπετε, περπατώντας, βλέπετε, αλλά μπορούσε να ήταν και ένα παιδί, ένα απλό παιδί. Εδώ βλέπετε μια εικόνα. Η εικόνα είναι που ψηφιοποιείται, δεν είναι μόνο το κτίριο. Αλλά μπορεί κάποιος να μην επισκεφτεί το κτίριο εικονικά και θα είχε κάποιες φωτογραφίες ή κάποιος θα ήταν με την έξυπνη τη συσκευή του μέσα στον ναό με το που θα μπορούσε να γυρίσει και να δώσει έμφαση πάνω σε μια συγκεκριμένη αγιογραφία. Εδώ της Ανάστασης λόγω του ότι είναι και οι γεροί που το έχουν. Και βλέπετε εδώ για παράδειγμα την περιγραφή, δηλαδή εκείνη η αγιογραφία αρχίζει να μιλά. Δεν δούμε τώρα ότι εμείς έχουμε την καταγράψει την πάσα λεπτομέρεια και όσον αφορά ιστορικά είμαστε 100% ορθοί. Εμείς προσπαθούμε, είμαστε ένα πανεπιστήμιο, είμαστε ένα ερευνητικό εργαστήριο, προσπαθούμε να εφεύρουμε τον αλγόριθμο ή καλύτερα
μεθοδολογία είναι με την οποία θα μπορέσουμε αυτή τη γνώση, τη μνήμη, την ιστορία, να την, όχι μόνο να καταγραφεί στην ψηφιακή της τη διάσταση για να μπορεί να διαφυλαχθεί με ακόμα έναν τρόπο, αλλά ακόμη περισσότερο να είμαστε σε θέση αυτό το κομμάτι το οποίο υπάρχει εκεί πέρα και είναι τόσο μοναδικό, έτσι, και έχει μία μοναδική αξία, να το παραδώσουμε κατά κάποιον τρόπο και σε έναν οποιοδήποτε χρήστη. Είτε αυτός είναι μικρό παιδί, είτε αυτός είναι επιστήμονας, είτε αυτός είναι άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για τα κοινά και όλα αυτά, έτσι. Πώς μπορεί δηλαδή η πληροφορία και τα δεδομένα να παραδοθούν ακόμα παρακάτω ή να είναι σε τέτοια μορφή που οποιοσδήποτε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα μια άλλη γεωγραφία ή ακόμα και τα μικρά τα παιδιά, έτσι. Το διασκεδάσουν δηλαδή με την ιστορία. Σε εικονική περιήγηση, εδώ τρισδιάστατη εκτύπωση που δείχνει τις διάφορες φάσεις χρονικά. Έτσι. Εδώ το τρισδιάστατο το μοντέλο για το οποίο μετά θα ακούσετε ακόμη πολύ πιο περισσότερα από τον Σίμω, όπου βλέπετε όχι μόνο το τρισδιάστατο αλλά και το δυσδιάστατο. Βλέπετε για παράδειγμα το πώς η ιστορία ή αυτόν κατά κάποιον τρόπο το αλφάβητο της μνήμης αυτού του μνημείου έρχεται και απλώνεται μπροστά μας. Η ομορφιά δηλαδή και η αξία. Οικουμενική αξία, εμβέλεια και μεγάλη αξία μνήμη η οποία υπάρχει. Εμείς δεν πάμε να ψηφιοποιήσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, μόνο το τρισδιάστατο το αντίθετο. Εμείς ψηφιοποιήσαμε στην Ασύνη και τις εικόνες. Ψηφιοποιήσαμε όχι μόνο το εξωτερικό και το εσωτερικό, δηλαδή οι γεωγραφίες, και τις εικόνες όπου ήποτε υπάρχουν αυτές, ακόμα και οι οποίες ήταν στο Βυζαντινό Μουσείο. Ψηφιοποιήσαμε και τον ίδιο τον ιερέα. Ψηφιοποιήσαμε και τη λειτουργία η οποία είναι κάθε τρίτη του Πάσχα. Πήγαμε εκεί και ψηφιοποιήσαμε μάλιστα και τα πάντα τα οποία συμβαίνουν εκεί. Και την πανίκη την είχαμε ψηφιοποιήσει. Αυτό είναι η καταγραφή. Αυτό είναι να καταγράφει την ιστορία και τη μνήμη. Έτσι έχει λόγο γιατί να γίνονται αυτά. Και χρησιμοποιήσαμε τις καλύτερες και τις πιο μοντέρνες τεχνολογίες οι οποίες υπάρχουν. Και εδώ είναι μάλιστα και ο ιερέας, ο τώρα ιερέας, ο Πάτερ Κυριάκος, ένας εξαιρετικότατος άνθρωπος, ο οποίος μας βοήθησε αφάνταστα, να τον ευχαριστούμε μάλιστα επιτυχίας. Τώρα, έχουμε αυτή τη γνώση, τι την κάνουμε. Μα είναι ιστορία, ιστορία η οποία λες κάποτε, μα γιατί διάβασες βιβλία για να μάθεις ιστορία. Μα το μνημείο έχει ολόκληρη ιστορία. Είναι ένα βιβλίο. Πώς μπορούμε εμείς αυτό το βιβλίο από αυτά τα οποία έχουμε ψηφιοποιήσει να το κατασκευάσουμε. Και έχουμε μια νέα μεθοδολογία, ένα υβριδικό διαδραστικό βιβλίο. Είναι μοναδικό στο είδος του, δεν υπάρχει κάπου αλλού τέτοιο πράγμα, στο οποίο έχουμε. Εδώ για παράδειγμα, είδατε με το δάκτυλο, θα το δείτε ακόμα μια φορά. Είναι σαν κάποιο να κρατάει ένα φανάρι και είναι μέσα στο σκοτεινό το ναό και προσπαθεί να βρει ένα κομμάτι στο βάθος χρόνου κατά κάποιο τρόπο της ιστορίας των αγιογραφείων. Και βρήκε αυτή. Όπου αυτή, εδώ εμφανίζεται η ιστορία. Βλέπετε, βρέθηκε μια άλλη. Και τι ήταν, αυτή ήταν η εικόνα. Μα η εικόνα είναι τρισδιάστατη. Η εικόνα μάλιστα είναι και στην Ευρωπία. Βλέπετε, είναι σε υψηλή ανάλυση και μπορεί μάλιστα να την χρησιμοποιήσει στην τρισδιάστατη μορφή. Αλλά δεν είναι μόνο η εικόνα, είναι και οι αγιογραφίες στην τρισδιάστατη μορφή, οι οποίες μπορούν, τι μπορούν να γίνουν, να χρησιμοποιηθούν μάλιστα, έτσι, για να χρησιμοποιηθούν. Εδώ βλέπετε και την... μου διέφυγε να το διακόψω, θα το δείξει και ο Σίμος πιο αργά στην πάσα του λεπτομέρεια. Εδώ ήθελα να πω κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό και εμάς τους Κύπριους μας κάνει να είμαστε και ιδιαίτερα περήφανοι. Το
Το 2012, σε μια ειδική τελετή στις Βρυξέλλες, ο τότε Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, ο κ. Τιμοστέ, είχε στο Συμβούλιο Υπουργών Πολιτισμού των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο κάθε ένας υπουργός να παραδώσει κατά κάποιον τρόπο στην Γεωργιάνα κάτι το οποίο να ήταν μοναδικό σε αξία από τον τόπο του, να είχε μια εμβέλεια για την Ευρώπη όσον αφορά πολιτισμό, εκτόπισμα πολιτισμού, στην Γεωργιάνα. Ο τότε υπουργός είχε παραδώσει την Εκκλησία της Ασίας. Γιατί είμαστε και τόσο πολύ περήφανοι, δεν είναι μόνο ότι είναι μνημείο της UNESCO, είναι ότι ήταν και το πρώτο πληθυσιάστατο αντικείμενο το οποίο έμπαινε στη Γεωργία. Είχαμε δηλαδή καταγράψει και ιστορία όσον αφορά το μνημείο αυτό. Πάμε παρακάτω και βλέπετε τώρα. Άρα η γνώση είναι εδώ, είναι με τέτοιο τρόπο κατεγραμμένη, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα μεγάλο φάσμα ειδικών, αλλά και μη ειδικών ανθρώπων. Και βλέπετε εδώ μια μεγάλη πλατφόρμα από αυτούς τους, από αυτές τις ειδικότητες και πώς από μια έξυπνη συσκευή, όχι από πολύ ακριβούς, περίπλοκους υπολογιστές, με τη συσκευή την οποία έχει οποιοσδήποτε, πρέπει αυτή τη μάζα, την περίπλοκη των δεδομένων τα οποία υπάρχουν στο χώρο, στο διαδίκτυο κατά κάποιο τρόπο, εάν ήταν δυνατόν, να μπορεί τρόπο να είναι αρχιτέκτονας, αν είναι πολιτικός μηχανικός, σαν πολιτικός μηχανικός, αν είναι γεωγράφος, σαν γεωγράφος, αν είναι θεολόγος, σαν θεολόγο και ούτω καθεξής, έτσι. Πάμε όμως και στο δεύτερο μας το αντικείμενο. Αυτό ήταν για το μνημείο, έτσι, το οποίο είπαμε, όταν είδαμε τη φωτογραφία από την εξωτερική την πλευρά, δεν καταλαβαίναμε τίποτε, δηλαδή τι είναι. Δεν μπορούσαμε να το συγκρίνουμε με τα μνημεία τα οποία μας έδειξε ο Κυριάκος, με την Παναγία των Παρισίων, έτσι. Που είναι και αυτό το αντικείμενο της UNESCO. Εδώ το αντικείμενο το οποίο επέλεξα και για το οποίο να μιλήσω τώρα αφοσιώνομαι και έχουμε ρίξει μια μεγάλη μας δύναμη για την καταγραφή της μνήμης, έτσι, της ιστορίας και της ταυτότητας εδώ. Αλλά και κάτι το οποίο θέλω να σας δείξω μετά. Βλέπετε, αντικείμενο το οποίο μάλιστα είναι και ένα από τα πιο σημαντικά στον κόσμο. Και βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο, στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελλάδος, στην Αθήνα. Αν το δούμε το αντικείμενο λίγο πιο κοντά, το αντικείμενο φαίνεται έτσι, φαίνεται λίγο περίεργο, έτσι. Αν το δούμε με τις νέες τεχνολογίες, εδώ είναι και λίγο διαφορετική τεχνολογία, βγαίνει προς τα μέσα, δεν καταγράφει μόνο αυτό το οποίο, συγγνώμη, που είναι στο εξωτερικό, έτσι. Χρησιμοποιώντας αυτή την ρόλη εξ-ρέις, έτσι. Και βλέπετε ότι μετά που κάποιος θα καταγράψει, θα επεξεργαστεί αυτό το οποίο κρύβεται μέσα στο αντικείμενο, τι βλέπουμε εδώ, ένα περίπλοκο μηχανισμό. Αυτό το αντικείμενο, αγαπητοί μου, είναι ο αρχαιότερος αναλογικός υπολογιστής του κόσμου. Είναι 2.500 ετών η ηλικία αυτού του αντικειμένου. Και η περιπλοκότητα του όσον αφορά μαθηματικά, αστρονομία και όλα αυτά είναι μοναδική. Κανένας δεν μπορεί να φανταστεί τι είχαν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά τους για να καταφέρουν να φέρουν εις πέρας αυτό το μοναδικό μηχανισμό, ο οποίος αποτελεί μάλιστα και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ έξυπνο.
Πάμε όμως να δούμε αυτό το οποίο λέω εγώ τώρα μοναδικότητα και την ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω μόνο να σκέφτεστε μα πώς μπορεί ένα ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα λογισμικό και αμέσως ποιος αλγόριθμος θα μπορεί να υπάρξει ούτως ώστε αυτή τη γνώση η οποία είναι κρυμμένη εκεί, αυτή η ιστορία, αυτή η μοναδική επιστήμη η οποία υπήρχε με 2.500 χρόνια και εντελώς τυχαία είχε να ανακαλυφθεί, θα μπορούσε να παρουσιαστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε ακόμα και παιδιά του δημοτικού, δάσκαλοι στο δημοτικό, να μπορούν να το παραδώσουν με τέτοιον τρόπο. Ποιες είναι με τις τεχνολογίες που σήμερα οι οποίες υπάρχουν σε αυτούς τους καλούς τους καιρούς, ούτως ώστε η νέα γενιά είναι ακόμα και πιο καλύτερη και από αυτούς οι οποίοι υπήρχαν πριν 2.500 χρόνια. Παρακαλώ, κοιτάξτε το μικρό αυτό βίντεο, το οποίο είναι 2-3 λεπτά η διάρκεια. Έτσι, μοναδικό αντικείμενο όσον αφορά την ευφυΐα του ανθρώπου σε αυτόν τον πλανήτη. Και είναι κάτι, είναι made in Greece, έτσι, στην Ελλάδα. Άνθρωποι οι οποίοι τότε όταν μιλούσαμε για μηχανικούς, έπρεπε να ήξερα μόνο μαθηματικά, δεν έπρεπε να ήταν άριστοι στη φιλοσοφία, στην ιστορία και όλα αυτά, ήταν άνθρωποι και της αστρονομίας. Πάω πίσω στο σημείο που ανάφερα τις Μούσες και να πω ότι η ένατη η αδερφή ήταν η Ουρανία και ήταν υπεύθυνη για την αστρονομία και την αστρονομία. Ήταν η επιστήμη η οποία συμπεριλάμβανε τα πάντα μέσα. Έτσι. Ήταν δηλαδή η πιο έξυπνη των πιο έξυπνων. Κοιτάξτε τώρα, σας παρακαλώ, την περιπλοκότητα του συστήματος της μηχανής αυτής, η οποία είχε εφευρεθεί πριν 2.500 χρόνια. Και οι άνθρωποι τότε δεν είχαν υπολογιστές, δεν είχαν αυτή τη γνώση την οποία έχουμε εμείς σήμερα, αυτά τα εργαλεία τα οποία έχουμε εμείς σήμερα. Πόσο δύσκολο είναι για μας που έχουμε αυτά τα μόνο και μόνο να το κατασκευάσω αυτό το περίπλοκο μαθηματικό μοντέλο, το οποίο μάλιστα έτσι, εμείς σήμερα προσπαθούμε τι, ενώ υπάρχει η γνώση τι κρύβεται από πίσω και πώς ήταν και γιατί ήταν και όλα αυτά, έτσι, προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τον τρόπο να περάσουμε τη γνώση η οποία κρύφεται από πίσω αυτό το επιστημονικό επίτευγμα του ανθρώπου σε οποιοσδήποτε. Είτε είναι τουρίστες, είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι μαθητές, φοιτητές, ερευνητές και ούτω καθεξής. Μοναδικό στο είδος. Άρα το να ψηφιοποιώ και να κρατώ ένα ψηφιοποιημένο αρχείο κάπου και να το διατηρώ, να το διαφυλάσσω, να το προστατεύω είναι ένα πράγμα. Η καταγραφή όμως της μνήμης και η αξιοποίηση της με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορούμε εμείς να την επαναχρησιμοποιήσουμε για οποιοδήποτε λόγο, είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό εμείς. Άρα, τα μνημεία, τα αντικείμενα των μουσείων, οι αρχαιολογικοί χώροι μιλάνε. Έτσι, μιλάνε. Το ζήτημα είναι ότι όταν και εμείς είμαστε με κάποιους ξένους και αυτοί μιλάνε μια γλώσσα την οποία δεν καταλάβουμε, ναι, ξέρουμε ότι μιλούν, αλλά δεν καταλάβουμε. Έτσι και αυτά τα αντικείμενα. Το μόνο, η διαφορά είναι ότι δεν ακούμε όταν μιλάνε. Έχουν πολλά να πούμε. Άρα πώς μπορεί το εργαλείο τύπου ηλεκτρονικός υπολογιστής και πληροφορική, η έξυπνη πληροφορική μάλιστα, να μπορέσουν να μας διδάξουν ή να μας βοηθήσουν ούτως ώστε τη μνήμη αυτή την ιστορία η οποία είναι κρυμμένη στα μνημεία
να μπορούμε να διδαχτούμε κάτι, να μπορούμε να τη διαφυλάξουμε, να μπορούμε να την προστατεύσουμε και για τις επόμενες γενιές. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Εάν τότε είναι δυνατό, πώς μπορούμε εμείς να το κάνουμε ακόμα πολύ πολύ πιο καλύτερο από ό,τι το έχουμε σήμερα εμείς μπροστά? Τελειώνοντας εδώ, ήθελα μόνο να σας ανακοινώσω ότι το εργαστήριο μας δεν έχει μόνο τις δύο έδρες. Είναι και εκπροσωπή και την Κύπρο σε δύο μεγάλες και σπουδαίες ερευνητικές υποδομές στις ανθρωπιστικές σπουδές, ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές. Το Κλαρίν και το Δαρία. Και θα ήθελα πάρα πάρα πολύ να παρακαλέσω, εφόσον μαγνητοφωνείτε τώρα εκεί, παρουσίαση, οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα ήθελαν να εμπλακούν δυνατά σε αυτόν τον τομέα της καταγραφής, της επεξεργασίας των δεδομένων, της ιστορίας, της γνώσης, της μνήμης, έτσι, της ανθρώπινης της ταυτότητας του ανθρώπου, να έρθουν σε επαφή μαζί μας και θα μπορούσαμε πάρα πάρα πολύ ευχαρίστως να τους ενεργοποιήσω. Είπαμε, τα αντικείμενα αυτά μιλάνε, δεν είναι φοβά, μιλάνε. Και εφόσον μιλάνε, έχουν μια γλώσσα και αυτά πρέπει να καταγραφούν με διάφορα εργαλεία των γλωσσών, των ανθρωπιστικών έτσι, και των κοινωνικών σπουδών. Και καταλήγοντας, επειδή έχουμε και την έδρα της UNESCO αλλά και την έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα στο τέλος της σήμερα? Είναι πραγματικά η διαφύλαξη, η προστασία, η παρουσίαση, να εξασφαλίσουμε ότι η μνήμη μας παραμένει στην αιωνιότητα? Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Η UNESCO, ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχει 17 αναπτυξιακούς στόχους, οι οποίοι αυτοί σπάζουν σε τρεις κατηγορίες. Η μία είναι η βιοσφαίρα. Κάποια από αυτά τα πράγματα έχει αναφέρει και προηγουμένως ο Κυριάκος. Η κοινωνία, η οικονομία, έτσι. Και βλέπετε ότι μέσα σε αυτούς τους στόχους, και τώρα από τους 90 οι οποίοι παρακολουθάτε την παρουσίαση αυτή τη στιγμή, είμαι σίγουρος πως ότι είναι γυναίκες. Ένας από τους στόχους αυτούς είναι η ενσωμάτωση της γυναίκας, όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και στην επιστήμη, σε όλους τους τομείς, οριζόντια. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ο τομέας ο δικός μας το έχει επιτύχει. Στο εργαστήριο μας είμαστε 50-50, έτσι, 50% άντρας, 50% γυναίκες. Και τελειώνοντας, σας ευχαριστώ. Και πριν να βάλετε εσείς την ερώτηση, έχω εγώ μια ερώτηση να σας πω. Είσαστε μέλος του ΑΕΚΟΜΟΣ. Και αν θα θέλατε να γίνετε, τότε να σας το εξηγήσουμε μετά. Αν ήταν δηλαδή ερώτηση δική σας αυτό το πράγμα. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μαρίνο, για την παρουσίαση. Νομίζω, αν δεν έχει πρόβλημα, να συνεχίσει και ο Σίμος την παρουσίαση του και να πάρουμε ερωτήσεις αφού τελειώσουμε τις παρουσιάσεις. Απλώς θέλω να σου πω μόνο ένα πράγμα, να αλλάξεις το μικρόφωνο σου, διότι δεν ήταν καλό. Άρα, προχωρούμε στην επόμενη παρουσίαση με τον Σίμον, για να μας δείξει και αυτός πώς μπορούμε να βασικά να χρησιμοποιήσουμε την καταγραφή της πολιτικής της κληρονομιάς με νέες τεχνολογίες όπως το Building Information Modeling. Ωραία. Καλησπέρα από μένα. Μπορούμε καλά. Ξέρω. Μια χαρά, Σίμω. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, για να σας ευχαριστώ για την πρόσκληση της παρουσίασης από τους συνοργανωτές. Θα προτιμήσω να ξεκινήσω την παρουσίαση ανάποδα και να βάλω το ερώτημα, μιας και θα μιλήσω για το HBIM, για ποιο λόγο HBIM. Όπως έχουν πει οι συμπαρουσιαστές σήμερα, καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι υπάρχει μία ανάγκη για συνεχόμενη
ροή και εξέλιξη της πληροφορήσης, της ιστορικής αλλά και της γεωμετρικής, μιας και θα μιλήσουμε για συγκεκριμένο χτυρολογικό μνημείο. Επομένως, γίνεται επιτακτική ανάγκη να υπάρχει μία δεξαμενή, ένας μηχανισμός ή μία μεθοδολογία, ώστε να μπορεί να απαντηθεί το ερώτημα τι θα κάνουμε το 2030, όταν μία νέα τεχνολογία και μία νέα ιστορικότητα και μία νέα μνήμη αναιρέσει την έρευνα του σήμερα ή την έρευνα του παρελθόντος. Το βάζω κάτω σαν πρόταση, ίσως να βοηθήσει και στη συζήτηση μετά και να ξεκινήσω να σας παρουσιάζω τι θα δείξουμε σήμερα. Λοιπόν, το BIM, για όσους το γνωρίζουν ή όσους δεν το γνωρίζουν, η ερμηνεία του είναι Building Information Modeling. Υπάρχει ένας φρέσκος ορισμός τα τελευταία χρόνια, HBIM, με τον οποίο ασχολούμαστε, ή CHBIM για το Cultural Heritage. Επίσης, σας παραθέτω την ελληνική ακριβή μετάφραση του BIM. Αφορά καθαρά ψηφιακή απεικόνηση κτηριακών πληροφοριών. Μια βαθύτερη ερμηνεία του BIM, για να καταλάβουμε σιγά-σιγά, μπαίνοντας στο HBIM, τι είναι. Το BIM αφορά το μοντέλο αυτό καθ' αυτό, τη διαδικασία μοντελοποίησης, αλλά τη διαδικασία διαχείρισης όλης της πληροφορίας που παράγεται είτε εισέρχεται μέσα στο μοντέλο. Το BIM δεν αφορά μόνο τις διάστατο μοντέλο, αφορά ένα σύμπλεγμα μεθοδολογίας και μέτρων, όπου με την ενορχίστρωση διαφόρων προγραμμάτων και τη χρήση δοκιμασμένων εξοπλισμών, μπορούμε να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες διαστάσεις. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλοι μιλάμε για τρισδιάστατα μοντέλα. Όταν μιλάμε για BIM, συζητάμε πλέον για άλλες τέσσερις διαστάσεις. Σας τις παραθέτω. Η τέταρτη διάσταση αφορά το χρόνο, η πέμπτη διάσταση αφορά το κόστος, η έκτη διάσταση το sustainability του κτηρίου και η έβδομη διάσταση το facility management. Γιατί υπάρχουν οι διαστάσεις? Οι διαστάσεις υπάρχουν όταν έχουμε ένα χτιρολογικό πρόγραμμα να μπορούμε να διαχειριστούμε καθόλου τον κύκλο ζωής ενός έργου, τόσο το κεφάλαιο παραγωγής του χτιριακού συγκροτήματος, όσο και το κεφάλαιο διαχείρισης. Γιατί HBIM όμως? Πώς εμφανίζεται το HBIM? Όπως σας έχω πει πριν λίγο, το BIM αφορά νέες υποδομές. Το HBIM εμφανίζεται σαν όρος όταν καταγράφεται η ανάγκη για εισρωή σε ένα χτιρολογικό μοντέλο πληροφόρησης, τόσο της ιστορίας όσο και της μνήμης. Όπως πολύ καλά έχουν πει και οι προηγούμενοι παρουσιαστές, υπάρχει μια διδακτική ανάγκη να δώσουμε την πληροφορία σε ό,τι μπορούμε να καταγράψουμε και σε ό,τι υπάρχει αποδεδειγμένα σαν ιστορική αναφορά γύρω από ένα μνημείο. Έτσι λοιπόν, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία ανάπτυξης BIM, HBIM, με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να επινοήσουμε την ανάπτυξη. Η στρατηγική, με λίγα λόγια, το management, είχε γίνει ξεκάθαρο σε εμάς ότι μιλάμε για ένα τρίπτυχο εισρωής, καταγραφής της πληροφορίας, διαδικασία επεξεργασίας αυστηρού συντονισμού και μια διαδικασία εξαγωγής αποτελεσμάτων. Ήταν ξεκάθαρο ότι μιλούσαμε για μια φιλοσοφία όπου θα παρουσίαζε ένα κύκλο εργασιών σε κάποιες διαστάσεις και θα αφορούσε ένα συγκεκριμένο μοντέλο. Το συγκεκριμένο μοντέλο θα μπορούσε να προσφέρει και να απαντήσει σε όλες τις ανάγκες που υπήρχαν από τους διάφορους μελετητές, αρχιτέκτονες, ιδιοκτήτες, μηχανικούς και ούτω καθεξής. Αναλύσαμε ακόμα περισσότερο, υπερβαίνοντας κάποια όρια και κάποια στεγανά, όσον αφορά το βαθμό της ιστορικής πληροφόρησης που πρέπει να υπάρχει μέσα σε ένα μνημείο, και καταλήξαμε, δοκιμάζοντας με το συγκεκριμένο μνημείο της UNESCO που αφορά την Παναγία της Ασίνου,
στα πιο κάτω αποτελέσματα που θα σας παρουσιάσω. Όπως πολύ καλά έχει αναφερθεί, ξεκινήσαμε τη διαδικασία της καταγραφής με τη χρήση δύο μεθόδων. Η μία είναι της φωτογραμμετρίας, όπως έχει πολύ καλά αναφερθεί. Μπορείτε να δείτε ότι η υφή των υλικών πάνω στις επιφάνειες είναι σε τρομερή ακρίβεια, άρα αντιλαμβάνεστε ότι μπορούμε να έχουμε ένα καλύτερο βαθμό άντλησης πληροφορίας όσο αφορά το χτυρολογική κατάσταση του χτυρίου. Το ίδιο έχει γίνει και στο εσωτερικό με διαδικασίες φωτογραμμετρίας για το αγιογραφία. Εδώ πέρα βλέπετε το τρισδιάστατο μοντέλο της τσίπας της αγιομετρίας στο εσωτερικό της αγιογραφίας. Βλέπετε εδώ πέρα το ανάπτυγμα εξωτερικά-εσωτερικά, πώς συνδέεται με μια μορφή διαφάνεια προς την τελευταία γραμμή. Επίσης, το εσωτερική αποτύπωση, για να καταλάβετε, για τον όγκο της δουλειάς, μιλάμε για ένα τρισδιάστατο μοντέλο αγιογραφίας, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 1 εκατομμύριο τριγωνισμούς γεωμετρίας. Όπως μπορείτε να δείτε, η εσωτερική φωτογραμμετρία μας έχει προσφέρει ακόμα πολύ περισσότερα στοιχεία από αυτά που βλέπουμε. Όπως έχει αναφερθεί, υπάρχει μια διαδικασία χαρτογράφησης της ιστορικότητας της εκκλησίας. Πολύ καλά βλέπετε εδώ πέρα, χρησιμοποιήσαμε laser scan για να κάνουμε αποτύπωση point cloud, το οποίο εμείς σε συνδυασμό με τη φωτογραμμετρία και σε συνδυασμό με το point cloud, δηλαδή τη δέσμη σημείων, νέφη σημείων, αρχίσαμε να παράγουμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο με βάση το τι έχει καταγραφεί, ώστε να μπορούμε να αποδώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη γεωμετρική ακρίβεια μπορούσαμε από το μνημείο. Να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μνημείο έχει χτιστεί στα χέρια από πέτρα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα ακανόνιστο σχήμα, το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αποδοθεί. Καταφέραμε όμως η απόκληση να ενταχθεί στο 15 με 20%. Άρα μιλάμε ότι για πρώτη φορά, αν θέλετε, η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει ένα μοντέλο ακρίβειας σχεδιασμού. Όπως μπορείτε να δείτε, στην κάτωψη της εκκλησίας, στη δεξιά φωτογραφία, φαίνεται ξεκάθαρα η ανάλυση της τοιχοποιίας της εκκλησίας. Αυτόματα απαντάμε στο ερώτημα ότι σε περίπτωση φυσικής ή άλλης καταστροφής του μνημείου μπορεί να υπάρξει διαδικασία αναστήλωσης με περισσότερη ακρίβεια παρά από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο. Κάθε αντικείμενο της εκκλησίας έχει σχεδιαστεί σε βαθμό παραμετροποίησης, όπου καταφέραμε να εντάξουμε μέσα σε κάθε ένα αντικείμενο, ξανατονίζω, όλη την παραγόμενη πληροφορία ή την καταγραφόμενη πληροφορία που υπήρχε είτε σε βιβλία, είτε σε αναφορές, είτε σε οποιοδήποτε αρχείο διαθέσιμο. Ξεκάθαρο ότι όσο μεγαλύτερη πληροφόρηση έχουμε στα αντικείμενά μας, τόσο καλύτερη είναι και η ποιότητά μας. Παίρνοντας αυτή την πληροφορία, περάσαμε μέσα τη χρονολογική εξέλιξη του μνημείου. Είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε τη χρονολογική αναπαράσταση κατασκευής της εκκλησίας. Είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε διαδικασία ποσόστοσης των κατασκευαστικών αντικειμένων της εκκλησίας. Εδώ πέρα βλέπετε μια αυτόματη προσομοίωση από το σύστημα υπολογιστή, ο οποίος πλέον παίρνει το μοντέλο και διαβάζει όλη τη διαδικασία παραμετροποίησης και μας καταγράφει αυτά σε διαδικασίες επιμέτρησης, αν μπορούμε να το πούμε. Οι πίνακες που έχουν εξαγωγή από τη διαδικασία της καταγραφής. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα να εξάγουμε το μοντέλο που έχει όλη αυτή την πληροφορία σε διάφορα άλλες μορφές πληροφόρησης, τα οποία
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε ενός μελετητή ή ειδικού επιστήμονα, ανάλογα με τα διαθέσιμα εργαλεία που έχει να μπορεί να χειριστεί. Η Εκκλησία είχε πάει σε διαδικασίες, αν θέλετε, τυπώματος, όπως είναι παράδειγμα του προαναφερθέντος. Έχουμε πάει σε διαδικασίες στατικής επάρκειας, στατικής επίλυσης, μία μελέτη από τον συνάδελφο Νικόλα Κυριακίδη. Μπορείτε να δείτε προσομοίωση του μοντέλου της Εκκλησίας σε καταστάσεις φυσικής φθοράς από σεισμούς, πώς ανταποκρίνεται η Εκκλησία. Προχωρήσαμε στη μετατροπή της Εκκλησίας μέσω μιας απλούστευσης της μορφής της γεωμετρίας σε HTML μορφή, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμη από τον οποιοδήποτε, χωρίς να είναι γνώστης σημαντικών προγραμμάτων σχεδίασης ή αναπαράστασης. Εξετάσαμε περίπου 60 με 65 διαθέσιμα προγράμματα εικονικής πραγματικότητας. Επεξεργαστήκαμε τη διαδικασία του avatar, της χρήσης του χώρου με έναν εικονικό ήρωα. Όπως για παράδειγμα έχετε δει και στην διαδικασία πιο πριν. Πλέον το αποτέλεσμα της Εκκλησίας, της δουλειάς, σαν δεξαμενή πληροφόρησης, συμβάλλει στα μέγιστα. Είναι ξεκάθαρο ότι το HPIM δεν αφορά μόνο το μοντέλο, αφορά τη στρατηγική μεθόδευσης, ώστε να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς μεταφέρεται, αναβαθμίζεται, ανανεώνεται η πληροφορία σε ένα μνημείο. Για την επιτυχία του BIM, από οποιοδήποτε φορέα, από οποιοδήποτε πρόσωπο, πρέπει να βασιστούμε σε τρεις πυλώνες. Είναι η κουλτούρα, η τεχνολογία, τη μέθοδος. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να μπούμε στις ερωτήσεις. Ναι, ευχαριστούμε, Σίμω. Θα προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο και όσοι θέλετε να ρωτήσετε ερωτήσεις, παρακαλώ, πως ψηλώσετε το χεράκι. Πρέπει να υπάρχει ένα χεράκι κάτω στο μένιου το οποίο έχετε. Τα οποία βασικά θα ήθελα να απλώς να πείτε το όνομά σας, σε ποιον απευθύνεστε και να δούμε και ποιος μπορεί να απαντήσει την ερώτηση. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνο, με ακούς? Σας ακούω, εσείς ακούτε με? Ακούμε σε. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους. Νομίζω ήταν πολύ έτσι επιμορφωτικές οι παρουσιάσεις. Ένα θέμα το οποίο συζητείται συνεχώς και αντί το να βρίσκουμε αρχαία να είναι ευλογία πολύ να συμπεριφέρονται με τρόπο νοσάνα και είναι κατάρα να βρεις αρχαία. Και ένας από τους βασικούς λόγους που προβάλλεται, δικαίως ή αδίκως, είναι η καθυστέρηση που, ή ο χρόνος που απαιτείται ούτως ώστε να γίνει μία αποτύπωση και να γίνει μία εκτίμηση κατά πόσον τούτα τα αρχαία είναι σημαντικά και πρέπει να τα διαφυλάξουμε, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων. Ο Κυριάκος είχε μιλήσει προηγουμένως και είχε πει ότι από 4 μέχρι και 10 μέτρα με τις υπάρχουσες τεχνολογίες μπορούμε να αποτυπώσουμε κάτω από τη γη ή ακόμα και σε μεγαλύτερο βάθος με κάποια πιο εξειδικευμένα εργαλεία. Και επειδή γνωρίζουμε στην Κύπρο, να μην σας πω παραδείγματα, ξέρετε το Δημοτικό Μέγαρο στο κέντρο της Λευκωσίας, ξέρετε τη Βουλή που θα εκτιζόταν στο λόφο της Πασιδή. Και λόγω του ότι ευρέθηκαν αρχαία, ματαιώθηκαν οι σχεδιασμοί ή αλλάξαν οι σχεδιασμοί. Πλέον δεν θα πρέπει να ανησυχούμε σε τέτοιου είδους φαινόμενα που προκύπτουν καθυστερήσεις λόγω εκπλήξεων που μας επιφυλάσσει το έδαφος με τις νέες τεχνολογίες. Δηλαδή, αν για παράδειγμα αύριο πάνε να σκάψουν στον χώρο του παλαιού νοσοκομείου όπου προγραμματίζεται το αρχαιολογικό μουσείο,
Έχει γίνει η προεργασία έτσι ώστε να μην προκληθούν καθυστερήσεις, ανατροπή σχεδιασμών και ούτω καθεξής. Ή αύριο να πάνε να κάνουν διαγωνισμό στην αρχηγραμματεία για κυβερνητικά κτίρια. Γίνονται, λαμβάνονται υπόψη από τα αρμόδια τμήματα του κράτους και είναι αξιόπιστες τούτες οι μελέτες που είναι να γίνουν με την τεχνολογία την καινούργια για να μας βοηθήσουν να προγραμματιζόμαστε σωστότερα και να γίνονται τα έργα γνωρίζοντας από την αρχή οποιασδήποτε αρχαιολογικές δεσμεύσεις. Ευχαριστώ. Κωνσταντίνο, ναι, θα απαντώντας την ερώτησή σου, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν τεχνολογίες αυτού του είδους. Και εφαρμόσαμε τις, θυμούμε όταν το Πανεπιστήμιο Κύπρων ήθελε να κάνει την Πολυτεχνική Σχολή μέσα στο κέντρο, μέσα στα, σε έναν οικόπεδο κοντά στην Αρχιεπισκοπή κτλ. Είχαμε πάει, είχαμε κάνει μια αποτύπωση κτλ. Οπωσδήποτε η ερμηνεία η οποία είχαμε δει και εντός των τυχών παντού έχει αρχαία βασικά και γι' αυτό προχώρησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έκτισε την Πολυτεχνική Σχολή στην Παρμενιστήμπολη και όχι εκεί που προοριζόταν. Αλλά έχουμε και άλλα παραδείγματα όπως βασικά δουλεύουμε και με την Επιτροπή Αναγνωμένων τα οποία προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες τέτοιου είδους για να δούμε και να ερμηνεύσουμε πού μπορούσαν να υπάρχουν τάφοι κτλ. Αλλά και με αρχαιότητες πολλές φορές καλεστήκαμε, ιδίως από διάφορους λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων, για διάφορες αναπτύξεις οι οποίες γίνονται, για να επιτακίνουμε βασικά αυτό που είπες εσύ, τις ενέργειες βασικά του Τμήματος Αρχαιοτήτων και να τους υποδείξουμε πού μπορεί να είναι αυτές οι αρχαιότητες έτσι ώστε να γίνονται οι ανασκαφές πιο γρήγορα και να προχωρούν και τα έργα πιο γρήγορα με το να βασικά να γίνονται αντί να το Τμήμα Αρχαιοτήτων να βασικά να κάνει σκαφές παντού να προσδιορίζει πού θα μπορεί να κάνει τις σκαφές για να βρει τα συγκεκριμένα ευρήματα που θέλει. Άρα ναι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά πάντα να το πω, το τι βρίσκουν αυτές οι τεχνολογίες είναι μία ερμηνεία. Το να δούμε το τι πραγματικά υπάρχει πρέπει να γίνει ανασκαφή. Δηλαδή δεν μπορούμε, δεν είναι εικόνα που βλέπουμε, βρίσκουμε μία ερμηνεία ότι εδώ μπορεί να υπάρχουν αρχαία, μπορεί να υπάρχει κάτι το οποίο τύχει περαιτέρω διερεύνηση. Κυριάκο, δεν ξέρω αν μιλούσες μου εμένα, γιατί αν ακούεσαι. Εξακολουθώ να με ακούω. Αντωνία, σ' ακούμε. Αντωνία, σ' ακούμε. Παρόλο που είχα μια ερώτηση, θέλω να κάνω και ένα σχόλιο σημαντικών εργαλείων. Είναι σημαντικά εργαλεία κοινά που μας ερίξετε. Συμφωνώ με τον Κυριάκο ότι μπορούν να μας υποδείξουν εάν υπάρχουν αρχαιότητες κάπου. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι το κυριότερο για μένα δεν είναι αν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να μας το δείξουν. Αλλά νομίζω αυτά που μας έχετε δείξει μπορούν να δείξουν και την έκταση. Δηλαδή, το Τμήμα Αρχαιοτήτων κάνει σχετικά γλύωρα τις δοκιμαστικές ανασκαφές, αλλά δεν μπορεί να ξέρει αν γίνα τα οποία βρίσκει στις δοκιμαστικές ανασκαφές εκτείνονται και σε άλλα οικόπεδα, τα οποία δεν είναι το αντικείμενο τους εκείνη την περίοδο και έχουν και δικαίωμα να σκάψουν. Και τούτο μας δημιουργεί μια αποσπασματική γνώση της ύπαρξης αρχαιοτήτων που νομίζω ότι με τις τεχνολογίες που μας ερίξετε και οι τρεις σας ή τέλος πάντων οι δύο, ο Μαρίνος και ο Κυριάκος, γιατί όσοι μας ασχολήθηκε με κάτι άλλο, μπορούν να μας δείχνουν και την έκταση. Τώρα, τι αποφάσεις να πάρουμε, οι αποφάσεις πρέπει να είναι επιστημονικές και μετά πολιτικές. Και αν δεν υπάρχει τους ο συνδυασμός, όπως έκαμε το ιντριλογία του ο Σίμος, εάν δεν έχουμε κουλτούρα του σεβασμού και της μοναδικότητας το ότι βρίσκουμε και της διατήρησης του με κάποιον τρόπο, είμαστε χαμένοι που share. Εγώ έχω μια σημαντική ερώτηση, αλλά είναι και για τους τρεις σας. Αναφερθήκατε
γητρίζει στη χρονολόγηση ή στη χρονολογική απεικόνηση στα μοντέλα σας ενός μνημείου. Και θα ήθελα να ξέρω τούτη χρονολογική απεικόνηση γίνεται με βάση μορφολογική ανάλυση, με ιστορική έρευνα, με χημική ανάλυση ή χρονολόγηση των υλικών ή και σε συνδυασμό των τριών. Διότι έχω δει μελέτες πολλά λαθασμένες, όχι δικές σας. Λέω ότι έχω πέσει στα χέρια μου μελέτες οι οποίες είναι πάρα πολλά λαθασμένες. Φυσικά ξέρουμε εδώ ότι ακόμα και σε ένας καφές, δεν μιλούσα για ένας καφές για μελέτες, δεν μιλούσα για αρχιτεκτονικές μελέτες. Αλλά ακόμα και σε ένας καφές, ο αρχαιολόγος λέει, εγώ σου αποτυπώνω τα δεδομένα που γνωρίζω μέχρι τούτη δεδομένη στιγμή και μπορούν να ανατραπούν σε άλλη δεδομένη στιγμή. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα δικά σας κριτήρια στα μοντέλα σας. Κοίταξε, σε ιστορική αναδρομή, Αντωνία, προσπαθούμε να κάνουμε όταν έχουμε δεδομένα τα οποία μπορούμε να τα δούμε και να αναλύσουμε. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έγινε ανασκαφή μπροστά στο παλιό λιμάνι στην Λεμεσόν, πριν, νομίζω έχει ένα χρόνο τώρα, και βρήκαν κάποιους τείχους μπροστά ακριβώς που ήταν το πάρκινγκ που ήταν το παλιό το πάρκινγκ δίπλα από το roundabout. Και θυμούμαι, μου φώναξε ο Βιολάρης και μου λέει, Κυριάκο, ήβραμε αρχαιότητες εδώ πέρα, σε παρακαλώ, μπορείς να έρθουμε, να έρθεις να τις καταγράψουμε, να δούμε από πού προέρχονται κτλ. Και κάνοντας μια ιστορική αναδρομή πίσω από παλιές φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες, ακόμα πηγαίνοντας πίσω στην αποτύπωση πολεοδομικών, ακόμα και επικαιρών των Εγγλέζων από χαρτών κτλ., βρήκαμε ότι αυτό δεν ήταν βασικά αρχαιότητες το οποίο βρήκαν, αλλά βασικά ήταν ένα εργοστάσιο κρασιού πριν που λειτουργούσε τον καιρό όταν ήρθαν οι Άγγλοι στην Κύπρο, οι οποίοι ανεκατεταφήσαν μετά οι Άγγλοι για να κάνουν την είσοδο του παλιού λιμανιού. Άρα αυτό, ναι, μπορούμε να πάμε πίσω από ιστορικές αναδρομές ή από χάρτες, από αεροφωτογραφίες παλιές οι οποίες υπήρχαν. Έχουμε αεροφωτογραφίες πίσω έως το 1940, το οποίο βασικά μας έχουν δώσει οι Άγγλοι. Έχουμε βρει και αεροφωτογραφίες βασικά που είχαν πάρει οι Ιταλοί, οι οποίοι βρεθήκαν στα χέρια της Ιταλικής κυβέρνησης κτλ. Τα οποία παίρνουμε από δορυφόρους, από τον καιρό που αρχίσαν οι δορυφόροι να γίνονται, και από ιστορικές αναδρομές, από βιβλία κτλ. Δεν είμαστε χημικοί, δεν κάνουμε carbon footprint που λέμε για να προσδιορίσουμε το πόσο παλιό είναι, δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε χιλιάδες χρόνια πριν για να δώσουμε ημερομηνία. Είναι κάτι το οποίο αυτό μπορούν να το προσδιορίσουν άλλες ειδικότητες. Θα αφήσω και τον Μαρίνο να σας πει για την ιστορική αναδρομή, την οποία μπορεί να γίνει από παλιές φωτογραφίες, ιδίως στο αρχείο της Γεωροπιάνα, η οποία αυτή τη στιγμή μαζεύει ο Μαρίνος δεδομένα και πληροφορίες και από φωτογραφίες οι οποίες μπορούν να πάσουν και από τον καιρό που έχει εφευρεθεί φωτογραφία, που μπορούμε να δούμε να απεικονίσεις αν υπάρχουν κτίρια κτλ. Μαρίνο, θα μπορείς εσύ να αναπτύξεις αυτό το θέμα. Ναι, στοχευμένη η ερώτηση της Αντωνίας. Αντωνία, εμείς είμαστε οι μηχανικοί. Αυτοί οι οποίοι προσπαθούν με έναν τρόπο να καταγράψουν αυτόν το οποίο υπάρχει στη ψηφιακή του τη διάσταση. Αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να το δώσουν σε οποιοδήποτε χρήστη, όπως καλή ώρα και η ερώτηση, χημικό μηχανικό ή οποιοδήποτε μηχανικό, να μπορεί να το επεξεργαστεί για να κάνει τι, να κάνει και αυτό στην έρευνα του, να μπορεί να είναι σε θέση με πολύ πιο εύκολο τρόπο να μπορεί να διερευνήσει το ποιον πράγμα ή ποιο στοιχείο, ποιο δεδομένο, ποια πληροφορία είναι η πιο ορθή. Έτσι, όχι μόνο σωστή, ορθή. Τώρα, υπάρχουν και νέες τεχνολογίες για τις οποίες ακόμα δεν μίλησα και ίσως να μας δοθεί μια άλλη ευκαιρία στο μέλλον να μιλήσουμε.
οι οποίες έρχονται ακόμα το έργο αυτό του οποιοδήποτε ερευνητή να κάνουν πιο εύκολο. Τεχνολογίες όπως η τεχνική νοημοσύνη, για παράδειγμα, έτσι, η οποία αν μπει αυτή καλά-καλά και δουλέψει, τότε θα αλλάξει εντελώς, παντελώς τη δουλειά μας. Είχα αναφέρει προηγουμένως το παράδειγμα με τον μηχανισμό των αντικυθύρων, με τον πρώτον, τον αρχαιότερον αναλογικών υπολογιστή του κόσμου. Αυτό το πράγμα είναι σημαντικό. Αν πάει κάποιος να δει εκεί το τι υπήρχε και μπει μέσα πραγματικά αυτή η τεχνική πολύ πολύ έξυπνη νοημοσύνη για να λειτουργήσει, έτσι, τότε θα δεις, θα αλλάξουν θα αλλάξουν τα πάντα με τέτοιον τρόπο που δεν θα τρέχουμε και δεν θα μπορούμε να προφτάσουμε. Έχουμε το εργαλείο με τις έξυπνες συσκευές εμείς σήμερα και δεν μπορούμε σχεδόν να κάνουμε τίποτε, ενώ όταν δούμε τι έκαναν οι παλιοί, όχι μόνο λέμε, μα πώς είναι δυνατόν, πώς τα έκαναν αυτοί, έτσι. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο εμείς πρέπει ακόμα πολύ πιο περισσότερο να ανακαλύψουμε, έτσι. Άρα, πρώτον, εμείς δίνουμε τα δεδομένα σε τέτοια μορφή, ούτως ώστε ο οποιοσδήποτε ερευνητής, π.χ. ακόμα ο χημικός μηχανικός, να είναι σε θέση να κάνει τη δική του την έρευνα, να αρχίσει τη δική του την έρευνα. Είμαστε όμως και σε θέση, θα το δούμε αυτό και μετά, σε μια άλλη διάλεξη, το πώς άλλα εργαλεία της πληροφορικής θα μπορούν να αξιολογήσουν τέτοιου είδους πληροφορίες, δεδομένα, ούτως ώστε να μπορούν να βγάλουν και κάποια συμπεράσματα για τον Α ή τον Β ερευνητή, να βοηθήσουν. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ορθές οι απαντήσεις τις οποίες θα παίρνει κάποιος από τον υπολογιστή, έτσι. Αλλά θα βοηθήσουν. Είναι άλλα εργαλεία. Σήμερα ήταν απλούστατα για την καταγραφή, την επεξεργασία, την αρχειοθέτηση, τη διαφύλαξη, την προστασία, έτσι, την παρουσίαση, την επαναχρησιμοποίηση και τη χρήση της ιστορίας, της μνήμης, της γνώσης, της ταυτότητας του ανθρώπου. Και να αναφέρω ότι εργαλεία, όπως ανάφερες εσύ, Αντωνία, αλλά και ο Κωνσταντίνος πριν, τα οποία μπορούμε να δούμε και να ερμηνεύσουμε και τι υπάρχει εκεί που δεν βλέπουμε βασικά. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες. Όπως σας είπα πριν, υπάρχει η τεχνολογία του γεωραντάρ, το οποίο βασικά στέλνουμε ηλεκτρομαγνητικά κύματα και τα παίρνουμε πίσω. Δηλαδή είναι μια τεχνολογία όπως το σόναρ, όπως τα υποβρύχια στέλνουν συνήχων και αντανακλά πίσω. Έτσι, με αυτή την τεχνολογία στέλνεται ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και αντανακλά αφρί κάποιον αντικείμενο, αντανακλά πίσω. Υπάρχουν άλλες τεχνολογίες με άλλες με άλλη τεχνολογία, όπως ηλεκτρικά, δηλαδή στέλνετε ρεύμα κάτω στη γη και αντανακλάτε και βλέπεις βασικά την αντίσταση του ρεύματος την οποία ρέει κάτω μέσα στη γη και εκεί το κάθε υλικό έχει τη δική του αντίσταση και εκεί μπορείς να ερμηνεύσεις το τι μπορεί να υπάρχει. Υπάρχει άλλα τα οποία είναι με μαγνητική ναυτιλοβολία, δηλαδή στέλνεις μαγνητικά και παίρνεις πίσω. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές τεχνολογίες και αυτό που έχουμε πει όλοι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν νέες τεχνολογίες, αλλά υπάρχουν και νέες προκλήσεις. Θα συνεχίσω με το θέμα. Βλέπω ότι έχει βάλει το θέμα. Με ακούεις? Ναι, ακούω. Πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ και εγώ για την μεγάλη δουλειά που έχετε παρουσιάσει και την τεράστια σημασία που έχει για όλους εμάς που παρακολουθούμε τούτες όλες τις εξελίξεις. Έχω ξανακούσει περιγραφές και παρουσιάσεις από μέλη της ομάδας σας. Έχω παρακολουθήσει περιγραφές εδώ στις τεχνολογίες, αλλά κάθε φορά που ακούω αυτά τα πράγματα, μένω
πραγματικά έξαρμος μπροστά στο που έχουμε φτάσει και το που ποιες είναι οι δυνατότητες οι οποίες δίνονται με αυτές τις τεχνολογίες. Παραλλήλα όμως με, με το θαυμασμό μου για τα πράγματα, χτίζεται μέσα μου και ένας φόβος, ο οποίος πλησιάζει την επίπεδο της τρομοκρατίας. Μόλις πριν μερικές δεκαετίες τα πράγματα ήταν απλά. Έγινε του μια αποτύπωση, υπήρχε ένα φκενερά βιβλίο, φκενερά μερικά συγγράμματα, λίγες φωτογραφίες, μερικά σχέδια. Οποιοςδήποτε από εμάς ήταν στη θέση να τα πιάσει, να τα εκτιμήσει, να τα ελέγξει, να ελέγξει τις αρχικές πηγές και να έχει τη δική του άποψη. Και είχαμε μια συλλογική ικανότητα να βγάλουμε, συμπεράσματα, η οποία θα μας ήταν χρήσιμη. Σήμερα το πράγμα δεν ισχύει πλέον. Δεν μιλούμε για ένα βιβλίο, μιλούμε για πληροφορίες της τάξης των χίλιων βιβλίων. Και που ένα βιβλίο ήταν και αν θέλει κανένα να ελέγξει οτιδήποτε από τούτο, δεν τον φτάνει μια ζωή. Άρα, στο τέλος, εμείς όλοι, οι οποίοι καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις με βάση αυτά που μας δίνουν τούτες οι τεχνολογίες, είμαστε ουσιαστικά έρμεο των πληροφοριοδοτών μας. Και αν ακόμα βάλουμε και το θέμα της τεχνικής νοημοσύνης, όπου ούτε οι εκείνοι που λειτουργούν την τεχνική νοημοσύνη δεν ξέρουν πώς η τεχνική νοημοσύνη φτάνει στα συγκεκριμένα αποτελέσματα, τότε η τρομοκρατία μου γίνεται πλήρης. Και διαρωτούμε κατά πόσον έχετε μελετήσει τούτο το θέμα, ούτως ώστε τουλάχιστον να ξέρουμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να ελέγξουμε τούτα τα οποία ήδη υπάρχουν. Εγώ πραγματικά φοβούμαι ότι θα πάθουμε χειρότερα από ό,τι πάθαμε με τους υπολογιστές. Θέμο, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Αυτή η φοβία εμείς το βλέπουμε καθημερινά. Διότι έχουν βγει τόσο πολλά λογισμικά στην αγορά, την οποία πολλούνται από διάφορες εταιρείες κτλ. Που κάνουν βασικά τούτο που δείξαμε εμείς μερικώς, το κάνουν και το δείχνουν ότι γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Και πολλές φορές είναι αυτό που λέμε ότι η μιαμάθεια πολλές φορές γίνεται επικίνδυνη. Δηλαδή στα χέρια κάποιου ο οποίος δεν είναι ειδικός, χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, μπορεί να βγάλει και ανακρίβειες, αλλά μπορεί και να ερμηνεύσει και λάθος ορισμένα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνει ή δεν ξέρει. Άρα πρέπει οπωσδήποτε όλες αυτές οι τεχνολογίες να χρησιμοποιούνται από ειδικούς, να χρησιμοποιούνται με γνώμονα ότι αυτή η πληροφορία που παίρνω, ναι, ξέρω και μπορώ να εμπιστευτώ αυτή την πληροφορία. Και ανάλογα και με τι θέλω να τη χρησιμοποιήσω. Υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για παιχνίδια, όπως είχε αναφέρει και ο Μαρίνος. Αυτές θα μπορούσαν να γίνουν αυτά οι τεκμηριώσεις και τα μοντέλα με κάτι το οποίο να μην ήταν με κάποια ακρίβεια και με λογισμικά που υπάρχουν στην αγορά, που δημιουργούνται τα παιχνίδια, animations κτλ. Αυτά δεν είναι και κάτι το οποίο μπορούσαν να χρησιμοποιήσουμε με την ακρίβεια που θέλουμε. Αλλά όταν θέλουμε να κάνουμε, παραδείγματος χάρη, στατική ανάλυση του κτηρίου ή να θέλουμε να θέλουμε την ακρίβεια για να μπορέσουμε να καταγράψουμε ή να αναλύσουμε κάτι με τη σοβαρότητα που πρέπει οπωσδήποτε να εμπιστευτούμε, να πάμε σε ειδικούς οι οποίοι να μας δώσουν και με τη σοβαρότητα και την ακρίβεια που θέλουμε. Θα κάνω ένα σχόλιο για το συγκεκριμένο. Παρακαλώ. Ξεκάθαρα για το συγκεκριμένο, συγκεκριμένη τοποθέτηση, κατά δική μου άποψη είναι η δημιουργία στρατηγικής. Εάν δεν υπάρχει στρατηγική που να χαρτογραφεί τις ανάγκες βγαλμένες μέσα από την εμπειρία με εφαρμοσμένη τεχνολογία, είναι σαν να αφήνουμε ανοιχτές πόρτες για πιθανά λάθη, πιθανές αστοχίες ή, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, πειρατικά αποτελέσματα από τον οποιοδήποτε. Άρα, είναι ξεκάθαρο ότι
είναι και η συζήτηση που γίνεται τώρα, ας πούμε, για μια χαρά εθνικής πολιτικής, ότι η Κύπρος, με όλους τους αρμόδιους φορείς, με τους νέους, με τους παλιούς, να γράψουμε ένα πλαίσιο το οποίο να ενορχιστρώνει τη διαχείριση όλη αυτή τη πληροφορία. Προς όφελος όλων. Νομίζω πιο ξεκάθαρο η απάντηση από την πλευρά μου. Μαρίνο. Θέμο, εγώ θα ήθελα να πάω πίσω πολύ πολύ παλιά, έτσι, επειδή καταγράφουμε την ιστορία, μαθαίνουμε και εμείς πολλά πράγματα, η ανακάλυψη της φωτιάς και οι συνέπειες τις οποίες είχαν για τον άνθρωπο. Μάλιστα, αυτός ο οποίος έφερε τη φωτιά στη γη, ξέρετε πως ότι οι θεοί τον τιμώρησαν, έτσι, διότι ήξεραν ότι είναι κάτι πολύ κακό. Αλλά χωρίς τη φωτιά γνωρίζομαι ότι πολλά πράγματα δεν μπορούμε να κάνουμε. Ακόμα και μέχρι σήμερα. Ξέρουμε τα κακά, ξέρουμε και τα καλά. Το ζήτημα το οποίο υπάρχει είναι ότι, όσον αφορά τώρα την πληροφορική, η πληροφορική από την ημέρα της ανακάλυψης είναι ένα σύστημα ανοιχτό, ανοιχτής πρόσβασης. Ποτέ του αυτό το σύστημα δεν μπορεί να κλείσει. Και κανένας μπορεί, δεν μπορεί 100% να πει ότι αυτό το κλειδί, το ψηφιακό κλειδί το οποίο ανακάλυψα, δεν μπορεί να σπάσει. Έστω και δύο κλειδιά, τρία κλειδιά, τέσσερα κλειδιά. Γιατί, διότι η όλη πληροφορική στηρίζεται πάνω στη βάση των πιθανοτήτων. Έτσι. Και εκεί κάποιος ο οποίος κατασκευάζει ένα κλειδί, ταυτόχρονα μπορεί να κατασκευάσει και το αντικλείδι. Αυτό όμως συμβαίνει και με τα κλειδιά τα οποία παίρνουμε και βάζουμε πάνω στις πόρτες μας, το οποίο παίρνουμε από ένα κατάστημα. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί σε μένα ότι την ώρα που κινούμε ή την ώρα που είμαι εγώ στις διακοπές μου και δεν είμαι στο σπίτι μου, δεν μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι μου. Και δεν μπορεί μάλιστα, ενώ όσο εγώ κινούμαι ή ακόμη δεν είμαι μέσα, να μπορεί να μου το σηκώσει ολόκληρο το σπίτι. Ή μιλούμε τώρα για τις τράπεζες, να μου σηκώσει ολόκληρα τα λεφτά, να με καταχρεώσει μάλιστα με κάτι πράγματα τα οποία εγώ δεν έκανα. Τώρα, φυσικά προσπαθεί και η πληροφορική να έχει έναν αλφα επιπέδου ασφάλεια σε αυτά τα οποία κάποιος κάνει. Και φυσικά υπάρχουν. Και όπως τα κακά, υπάρχουν όμως και τα καλά, και τα καλά επί του παρόντος είναι πολύ πιο περισσότερα. Γιατί, διότι ο περισσότερος ο κόσμος εργάζεται για τα καλά παρά για τα κακά, έτσι, έχοντα. Το ζήτημα το οποίο εγώ βλέπω δεν είναι το πώς μπορεί κάποιος να πάει να μεταλλάξει την ιστορία. Αυτό γίνεται και με τον πόλεμο, τον οποίο ανάφερα προηγουμένως, καταστρέφοντας και προσθέτοντας το δικό του το κομμάτι. Βλέπουμε, πολύ καλό παράδειγμα, στα κατεχόμενα, τι γίνεται σήμερα. Άλλαξαν τα ονόματα από τα χωριά, οι οδοί και όλα αυτά, οι δρόμοι και όλα αυτά. Όταν όμως εμείς έχουμε κάτι καταγράψει, τι γίνεται με τα δικαιώματα, έτσι, το παίζουμε τώρα πάνω στα δικαιώματα. Μπορεί να κατέγραψα κάτι, μπορεί να είναι ορθό, αλλά ποιος έχει το δικαίωμα πάνω σε αυτό το πράγμα, της χρήσης, της επαναχρησιμοποίησης. Εδώ είναι που έρχεται η νομοθεσία, που έρχονται αυτοί οι ειδικοί να το καθορίσουν με τα δικά τους εργαλεία σε αυτά τα οποία κάνουν. Φυσικά υπάρχει και το ερώτημα το ποιοτικό. Ποια είναι η ποιότητα της αξίας, της πληροφορίας και των δεδομένων τα οποία έχεις καταγράψει, ούτως ώστε εγώ να μπορώ με αυτήν την ακρίβεια να μπορώ να τα χρησιμοποιήσω και επαναχρησιμοποιήσω, λέω π.χ. τώρα, σαν θέμος πολιτικός μηχανικός. Π.χ. τα αποτελέσματα ενός στατικού μοντέλου, μια στατικής ανάλυσης, ας πούμε. Έτσι. Είναι ένα ανοιχτό θέμα. Είναι μάλιστα και θέμα πολύ έτσι, φιλοσοφικό. Το ανάφερα από τη μυθολογία, ούτως ώστε να δούμε την περιπλοκότητα του η οποία υπάρχει. Ναι, και η τεχνική νοημοσύνη, ναι, θα αλλάξει τον κόσμο, θα μας αλλάξει και εμάς. Αλλά δεν υπήρχε και αυτή η τεχνολογία της πληροφορικής. Θέμα μου, τώρα δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ και να μιλούμε.
Μαρίνο, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο με όλη αυτή την τεχνολογία, με τα open data που λέμε, δηλαδή με την ανταλλαγή μέσων cloud, μέσων emails κτλ., πώς διαφυλάσσουμε τα πνευματικά δικαιώματα πολλές φορές κάποια δουλειά κτλ. Ας το αφήσουμε όμως για άλλη, σε άλλη συζήτηση. Θα δώσω τον λόγο τώρα, απλώς δεν βλέπω τα ονόματα. Αν με βλέπει κάποιος που έχει... με ακούτε? Καλησπέρα. Hello. Σας. Καλησπέρα, ναι, το όνομα σου. Ονομάζομαι Σοφία Θεοχάρους. Ναι, Σοφία. Να σας ευχαριστήσω γενικότερα για την παρουσίαση που έκαμετε. Θεωρώ να αρκετά σημαντική και θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πιο συχνά τέτοιου είδους παρουσιάσεις, είτε σε χώρους συνεδριάσεων, είτε μέσω υπολογιστών σε τέτοιες περιπτώσεις όπως το εγκλεισμό. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ποια είναι τα κριτήρια βάσης τα οποία γίνεται η επιλογή των μνημείων για ψηφιοποίηση? Και το δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσον όλη αυτή η ψηφιοποίηση, για παράδειγμα της Παναγίας της Ασίνου σε μια τέτοια πλατφόρμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, στα σχολεία. Αν υπάρχουν γενικότερα συζητήσεις με τα αρμόδια υπουργεία, ούτως ώστε τούτη η γνώση της ιστορίας μας και του πολιτισμού μας να εφαρμοστεί και στην εκπαίδευση. Γιατί θεωρώ ότι η παιδεία και η εκπαίδευση είναι η βάση μιας χώρας. Αν δεν μπορείς να εκπαιδεύσεις το μυαλό των νέων γενιών ή ακόμα και των παλιών γενιών, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δεν μπορεί να υπάρχει μια ανάπτυξη σωστή του πολιτισμού σου. Δεν μπορείς να θέσεις προς τα έξω την ιστορία σου και το κράτος σου. Οπότε θεωρώ ότι τούτα όλα που γεννήσκονται τώρα μέσω της τεχνολογίας θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να εφαρμοστούν και στην εκπαίδευση. Ούτως ώστε τα παιδιά, γιατί ξέρω, βλέπω από τη δική μου οικογένεια, για παράδειγμα από τα παιδιά των ξαδέρφων μου, ότι δεν ξέρουν την ιστορία του κόσμου μας, δεν ξέρουν την ιστορία του πολιτισμού μας, του κράτους μας. Θεωρώ ότι τούτα ούλα πρέπει να εφαρμοστούν στην παιδεία. Κατά πόσο... Ευχαριστώ. Μαρίνο. Εγώ θα ήθελα να μου δώσετε 2 λεπτάκια χρόνο για να δείξω κάτι, να βρω κάτι εδώ και να δείξω. Μόνο να πω, πρώτα να πω, και μετά Κυριάκο κάποιος άλλος, ίσως ο Χρύσαθος ή και εσύ να πεις κάτι. Μέχρι να το δείξω αυτό το οποίο ήθελα. Ναι, είχαμε μάλιστα και πριν 3 χρόνια έρθει σε επαφή μαζί με την Διεύθυνση Επιθεωρητών της Δημοτικής Εκπαίδευσης και πήραμε την Ασίνου σε δημοτικά σχολεία της Λεμεσού. Και την πήραμε με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε ήδη οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να περπατούν μέσα στο μνημείο και να ρωτούν τις αγιογραφίες κάποιες πρώτου βαθμού, ας πούμε, ερωτήσεις. Και οι αγιογραφίες σε μορφή κειμένου αλλά και ήχου ανταποκρίνονται, έτσι. Οι μαθητές μάλιστα είχαν και τη δυνατότητα με το δάχτυλό τους πάνω σε οθόνες αφής να εμπορούσαν μέσα στο σκοτεινό το χώρο να έβλεπαν ή να είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ποια αγιογραφία και ποιον κομμάτι της αγιογραφίας θα ήθελαν να ακούσουν κάτι παραπάνω ή τέλος πάντων το μνημείο να τους μιλήσει για εκείνο το μικρό το κομματάκι ιστορίας. Ήταν πολλοί δάσκαλοι οι οποίοι ήταν εκεί μαζί μας στην αίθουσα, αλλά και επιθεωρητές, είχαν μείνει όχι μόνο ενθουσιασμένοι, με το στόμα ανοιχτό. Η απάντηση η οποία υπήρξε ήταν ότι οι μαθητές καταρχάς από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο ήταν καθολικά τόσο επηρεασμένοι που και αφοσιωμένοι, επικεντρωμένοι, που δεν τους έτυχε ποτέ κάτι τέτοιο. Ήταν μοναδικό, ας πούμε, σαν που και ήταν, επειδή λέω τώρα, θρησκευτικό μνημείο, η μαγεία, ας πούμε, του μνημείου. Αλλά ήταν το κομμάτι εκείνης της μνήμης και της ιστορίας, το οποίο
αμέσως μέσα σε ένα μέτρο απόσταση από το μυαλό τους βγήκε και χτύπησε κέντρο. Έτσι. Ήταν, κατ' εμένα, εγώ νόμιζα πως ότι θα πάμε να γίνει και ξέρετε, ο ένας θα φωνάζει, ο άλλος θα μιλά με τον ένα, με τον άλλο, μα τι είναι τούτο και ξέρω εγώ. Ήταν όλα καθολωμένα. Θέλαμε να προχωρήσουμε, θέλαμε αυτό το πράγμα να μπει μάλιστα και σε πειραματικό κομμάτι. Μας είχε υποσχεθεί το Υπουργείο Παιδείας ότι θα προχωρούσαμε σε μια πιλωτική πλατφόρμα για να το εβάζαμε μπροστά. Είχαμε μάλιστα και διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς συνεργάτες κάτω, οι οποίοι ήθελαν στο εξειδικευμένο αυτό το κομμάτι να κάνουν δουλειά και σε εθελοντική βάση μάλιστα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να προχωρήσουμε με τις δυσκολίες οι οποίες υπήρχαν ή οποιασδήποτε υπήρχαν. Αλλά εμείς είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου και με το Υπουργείο, ιδίως το τμήμα πολιτισμού, έχουμε άψογες και πολύ καλές συνεργασίες. Mm-hmm. Σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση επικοινωνίας και ξέρω, αλλά και τώρα και με την έδρα της UNESCO και με το Επιτροπή, την Εθνική Επιτροπή, είμαστε συνεχώς. Κάτι τέτοιο θα άρεσε μάλιστα πάρα πολύ της UNESCO. Αλλά είναι κάτι το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Έναν άλλο κομμάτι πάνω στο οποίο ασχοληθήκαμε πάρα πολλά και επενδύσαμε, και αυτό είναι όσον αφορά τη διάστασή μας στην κοινωνία, έτσι, την κοινωνική διάσταση του Πανεπιστημίου και των δύο εδρών τα οποία έχουμε. Και είναι εντελώς αφιλοκερδός και εντελώς δωρεά. Είναι η μαζική ψηφιοποίηση φωτογραφικού υλικού, όπου εμείς είπαμε στις οικογένειες, τώρα που είσαστε στο σπίτι σας, που είσαστε εγκλωβισμένοι, ανοίξετε ποιο, τη βιβλιοθήκη σας, τη φωτογραφική, τα φωτογραφικά σας άλπου, πάρτε τα εκεί, βγάζετε φωτογραφίες με τα κινητά σας, διότι δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος να ψηφιοποιηθούν αυτά τα πράγματα, μίας φωτογραφίας, καθίστε κάτω, πάρτε ένα τηλέφωνο τον παππού σας, τη γιαγιά σας και αρχίστε κάτω να περιγράφετε. Ποιος ήταν πάνω, τι έκανε ο παππούς, πού έζησε, μπορεί να ήταν και ο πρόπαππούς, ρωτήστε τους γονείς, εφόσον είσαστε όλοι τώρα εγκλωβισμένοι μέσα στο σπίτι. Είναι ανάγκη δηλαδή να πάμε στο σχολείο εμείς για να πάρουμε αυτά τα οποία έχουμε για να δείξουμε στους μαθητές ή οι μαθητές να ασχοληθούν. Και ήδη μπορεί να το κάνουν από το ίδιο το σπίτι τους. Γι' αυτό το πράγμα, και ψάχνω να δω πάνω στην ιστοσελίδα τη δική μας του Facebook, όπου ανακοινώσαμε στις 18 του μήνα, που ήταν η μέρα των μνημείων, αυτή τη μεγάλη την προσπάθεια μας προς το κοινό της Κύπρου. Είμαστε όλοι μας εγκλωβισμένοι στο σπίτι, πρέπει να μείνουμε. Ανοίξετε τα άλμπουμ σας, αρχίστε και φωτογραφίστε, γράφετε τις χίλιες λέξεις ιστορία της κάθε μίας φωτογραφίας. Έχετε το χρόνο, κάντε το, διαφυλάξετε το, στείλτε μας το με τους τρόπους με τους οποίους εμείς περιγράφουμε, ούτως ώστε πραγματικά να το διαφυλάξουμε. Δώστε μου μόνο έναν, ενώ οι άλλοι συνάδελφοι θα ασχοληθούν δύο λεπτά να σας βρω αυτό το πράγμα και να σας το δείξω τώρα. Σας παρακαλώ, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το δείτε. Απλώς να προσθέσω με το τι είπε ο Μαρίνος, ότι ναι, πάμε σε σχολεία και πολλές φορές όχι, αλλά πάμε, βρίσκουμε δασκάλους, καθηγητές κτλ. Οι οποίοι ενδιαφέρονται και πάμε στην τάξη βασικά με τους μαθητές και τους παρουσιάζουμε αυτά. Αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα τα οποία κάνουμε εκτός σχολείου, όπως η νύχτα του ερευνητή, η οποία εκεί πάνε χιλιάδες μέσα σε 2-3 νύχτες. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά τα οποία επισκέπτονται και βλέπουν διάφορα βασικά ερευνητικά προγράμματα και το τι κάνει ο καθένας από μας, και εκεί βλέπουμε και τον ενδιαφέρον τον μικρό. Δηλαδή έρχονται, ρωτούν, μα πώς γίνεται αυτό, πώς καταγράφεται, μπορώ να το κάνω κι εγώ κτλ. Δηλαδή βλέπουμε και το βλέπουμε και σε διάφορες ηλικίες. Το άλλο το οποίο κάνουμε είναι το επιστημονικό καφενείο. Δηλαδή πάμε σε ένα καφενείο, καθόμαστε εκεί, κερνούμε καφέ τον κόσμο και του εξηγούμε το τι κάνουμε. Και έχει και, βλέπουμε ότι υπάρχει και ενδιαφέρον όχι μόνο από τη νέα γενιά, αλλά και από την παλιά τη γενιά. Δηλαδή ενδιαφέρεται ο κόσμος να μάθει για αυτές τις τεχνολογίες, πώς χρησιμοποιούνται, το τι κάνουμε κτλ. Και πολλές φορές έρχονται και ήδη και θέλουν να συνεισφέρουν, θέλουν να δουν πώς μπορούν να προσφέρουν μέσα, μέσα στην έρευνα κτλ. Άρα υπάρχει, ο κόσμος ενδιαφέρεται. Και έχουμε δει ότι όσον
πιο μικρός είναι κάποιος, τόσο πολύ ενδιαφέρεται και όχι μόνο ενδιαφέρεται, αλλά βλέπουμε ότι επηρεάζονται και οι μικροί. Και βλέπουμε ότι όταν πάνε να σπουδάσουν, βρίσκουν και επαγγέλματα αυτού του είδους να πάνε να σπουδάσουν, διότι τους κέντρισαν το ενδιαφέρον, μάθανε κάτι το οποίο δεν το ξέρανε, τους άρεσε κτλ. Να, αν κάποιος άλλος από τους συνάδελφους δεν ήθελε να πει κάτι, να σας δείξω κάτι το οποίο έχουμε ήδη στον αέρα. Αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτάκι. Κυριάκο, υπάρχουν άλλοι που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις? Να δούμε. Αυτό είναι ένα μικρό βιντεάκι το οποίο είχαμε δώσει στις 18 του μήνα, βγάλαμε στον αέρα και ζητήσαμε από τις οικογένειες και τα παιδιά τα οποία είναι σπίτι τους. Εδώ βλέπουμε το κάστρο του Κολοσσιού και την Ασίνου, τι να κάνουν. Τους έχουμε δώσει τα σχέδια, έτσι, και τους είπαμε, να, εδώ το πρώτο βήμα, το δεύτερο βήμα, έτσι. Να τα κόψουν, προηγουμένως όμως να τα σχεδιάσουν, να τα επικολλήσουν, να τα πιντώσουν, έτσι, και να τα, ωραία, εφόσον θα έχουν και το τρισδιάστατο το μοντέλο, έτσι, να το φωτογραφίσουν και να το αναρτήσουν μαζί με την ιστορία την οποία θα βρουν για αυτό το κομμάτι στο Facebook, έτσι. Πού στο Facebook, να το εδώ και το Facebook είναι, μισό λεπτάκι, να το δούμε και αυτό. Ο οποίος είναι ο διαγωνισμός για τα μνημεία, έτσι, τα οποία έχουμε εδώ. Βλέπετε, είναι shared underlying memory, έτσι. Το οποίο τι είναι αυτό, είναι και το μήνυμα, έτσι. Μοιραζόμαστε δηλαδή τη μνήμη μας. Έναν από τα μηνύματα τα οποία έχει η UNESCO συγκεκριμένα αυτόν τον καιρό, επειδή είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Έτσι. Ωραία, αν είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Είναι τώρα μία εβδομάδα, ούτε και μία εβδομάδα που το έχουμε ελεύθερο και είχαμε και κάποιους οι οποίοι έστειλαν και κάποια, βλέπετε εδώ. Είναι πολύ, πολύ ωραίο. Και πήραμε και πάρα πολλά καλά μηνύματα, έτσι. Δοκιμάστε το και εσείς. Αλλά ζητήσαμε μέσα σε αυτόν τον διαγωνισμό και αυτό το έχουμε να ανοίξει στο Πανελλήνιο. Ξέρω πως ότι στην Ελλάδα γίνεται χαμός για την καταγραφή αυτή την οποία σας είχα πει προηγουμένως. Δηλαδή, ανοίξετε τη μνήμη των φωτογραφικών άλμπουμ σας και αρχίζετε να την καταγράφετε μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Δηλαδή, φύγετε από τις τηλεοράσεις, φύγετε από τα παιχνίδια, φύγετε από το αυτόν το οποίο κάνετε και ενοχλάτε τον έναν και τον άλλο και μπείτε μέσα για να, ασχοληθείτε με αυτό. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Άρα μπορείτε να το προωθήσετε και αυτό. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, κάποιος άλλος, δεν βλέπω άλλα χεράκια. Αν κάποιος θέλει να μιλήσει, τώρα είναι ευκαιρία. Ωραία, Κυριάκο, θα δώσω τον λόγο τότε, βλέπω το χεράκι του Χρήσαθου. Ναι, Χρήσαθε. Δεν το πες χεράκι. θα ήθελα καταρχήν να απαντήσω σε κάποια σύντομα, σε κάποια θέματα που έγιναν ερωτήσεις προηγουμένως και να κάνω ένα καταληκτικό σχόλιο. Μάλιστα. Και παρακαλώ επίσης μετά από μένα, αν θέλει και ο πρόεδρος του ΤΕΚ να πει ένα καταληκτικό σχόλιο, να το κάνουμε επίσης. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω τους τρεις ομιλητές που μας εντυπωσίασαν πραγματικά με τις παρουσιάσεις τους και να ευχηθώ να έχουμε μια συνέχεια. Απαντώ στον Κωνσταντίνο, ότι πρέπει να υπάρχει κονδύλι για αρχαιολογική έρευνα, για αποτύπωση που το ξεκίνησε ένα έργο. Ήμουν στην Κρητική Επιτροπή στην Πλατεία Ελευθερίας. Δεν υπήρχε κονδύλι για να γίνει οποιαδήποτε εσκαφή στην πλατεία προτού ξεκινήσουν τα έργα. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό που γνωρίζετε. Ένας από τους λόγους που σήμερα στην Πλατεία Ελευθερίας έχουμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση είναι και αυτός. Γιατί ο Πορμαχώνας που ήταν κομμένος από τον καιρό του Δέρβη που ήταν δήμαρχος,
πρέπει να το ξέρουμε, που ανακαλύψαμε μετά που είναι ένα σκαφί, με αποτέλεσμα να πάει το έργο πίσω αρκετά χρόνια. Και όχι μόνο για αυτό βέβαια, και για πολλούς άλλους λόγους. Στον κυρίακο θα ήθελα να απαντήσω ότι τα έργα συντήρησης που σε ευχαριστούμε για τη δουλειά που έκανα μαζί, ήταν πολύ επικοδομητική συνεργασία μας. Στην Κεφθρία Αναφάνεια και Άσια έχουν συμπληρωθεί. Και αφού πάρουμε την άδεια από τα Ηνωμένα Έθνη, το UNTP, ευχαρίστω σε έναν κατοπινό στάδιο μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Πλάτανο Σιδερόν, να τα παρουσιάσουμε. Και θέλω να τονίσω, επ' ευκαιρία αυτή τη αναφορά στη δουλειά αυτή, ότι η δουλειά είναι από πολυμελή και πολυεπιστημονική ομάδα, αρχιτέκτονες, οδηγούς μηχανικούς, αρχαιολόγους, συντηρητές, τοπογράφους, επιμετρητές ποσοτήτων, γεωλόγους, όπως στην περίπτωση της Άσσας, που είναι μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, και δηλαδή όσα πρεσβεύουμε σαν οικομός. Δηλαδή, να είναι ένας φορέας σύγκλησης όλων των ειδικών σε θέματα διατήρησης και συντήρησης, που να εργάζονται ομαδικά σε μια διεπιστημονική βάση για τα καλώς νόμερα συμφέροντας διατήρησης, συντήρησης και προβολής της πολιτισμικής μας οικονομίας. Μεγαλύτερη μας έννοια όμως, σε αυτόν το συμβούλιο του οικομός, και δεν είναι μόνο δική μου, έχω την τύχη να έχω ένα 12 μελές συμβούλιο από πολύ αξιόλογους ανθρώπους, δύο εκ των οποίων είναι στο πάνελ και ορισμένοι από τους άλλους που μίλησαν προηγουμένως, είναι η αναβίωση πολιτιστικής μας οικονομίας, η προβολή και η διαχείρισή τους, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους, αλλά και η αυτοχρηματοδότησή τους. Αυτές οι καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των μηνύων, αλλά και τη διαδραστικότητα, κυρίως με τα παιδιά που είναι καθήκον μας να εκπαιδεύσουμε, αν θέλουμε να έχουμε ευαίσθητες πολίτες στο μέλλον, σε πολιτιστικά και πολιτισμικά θέματα. Και πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά μας. Και Μαρίνο, αυτό μου έδειξε προηγουμένως στήριγμα, γιατί έχω ένα 4χρονο, ο οποίος πρέπει να βρει τρόπο να προσκολλήσει κάτω από τέτοια κρίση που έχουμε τώρα. Το παιδί πρέπει να βρει τρόπο να του περάσει μηνύματα, αρχές και γνώσεις στη γλώσσα που αυτόν καταλαβαίνει. Γιατί δεν είναι ούτε αρχαιολόγος, ούτε μηχανικός να καταλαβαίνει όσο αυτοί καταλαβαίνουν σε ένα μουσείο ή σε ένα αρχαιολογικό χώρο. Σε κάποιες προσγέφυρες που κάναμε στον αρχαιολογικό χώρο στη Εξοβίδα στην Πάφο, τοποθετήσαμε σχέδια και κείμενα, ώστε όποιος περνά από τις προσγέφυρες να αντιλαμβάνεται ότι βλέπει και να κατανοεί τη σημασία τους. Και κυρίως την αξία. Γιατί αν καταλάβει την αξία τους, τότε μόνο θα τα σεβαστεί και τότε μόνο θα τα προστατεύσει. Και αυτό που προηγουμένω για αυτό έχω να δώσει. Θυμάμαι πριν, να μην πω πόσα χρόνια, γιατί αμέσως λέμε την ηλικία μας, που είναι 52, όπως και να έχει. Θυμάμαι στη Ραβένα της Βενετίας, για να δεις τα φρέσκος που υπήρχαν στην εκκλησία, έπρεπε να βάλεις λεφτά σε ένα μηχανισμό, ο οποίος μαζί με κάποια. Με κάποιον τρόπο ακουστικών, τρόπο πάντων ακουστικά, άκουσε την ιστορία εκεί της Εκκλησίας. Με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα αυτά πήγαιναν για τις συντήρησεις της Εκκλησίας, αλλά και για το προσωπικό που δούλευαν εκεί. Σε αυτόν τον τρόπο χτυπάς την κρίση, χτυπάς την ανεργία και η αυτοχρηματοδότηση των μνημείων δεν χρειάζεται το κράτος να αυτοχρηματοδοτήσει. Που δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί δεν φταίει ούτε τον αρχαιότητα ούτε την πολυδομία, τα χρήματα που παίρνουν από τα μουσεία σήμερα στην Κύπρο δεν καταλήγουν πίσω στα μουσεία, αλλά στο κεντρικό κράτος. Και άμα τα είδατε εσείς, τα είδαμε κι εμείς. Δεν επιστρέφουν πίσω στα μουσεία. Στη Ρώμη, το Κολοσσέο πληρώνει για σχεδόν όλα τα άλλα μουσεία τα οποία δεν πατά πλάσμα να τα δει. Όπως καλή ώρα και στην Κύπρο. Ένα καταληκτικό σχόλιο που έκανα στην αρχή και θέλω να τονίσω είναι ότι η τεχνολογία είναι βοηθός και όχι οδηγός για τη σωστή αποτύπωση και μέτρηση. Πρώτα απ' όλα, κάποιος πρέπει να καταλάβει πώς ένας μάστρος φτιάχνει μια ξυλόστοιχη στέγη σε μια εκκλησία του Τρόδους. Εγώ προσωπικά είχα την τύχη να μάθω από ανθρώπους μάστρους στο τμήμα αρχαιοτήτων. Και μου είμαι πολύ τυχερός. Γιατί δεν είναι εύκολο να δεις κάποιον τώρα που τη ξυλώνει την εκκλησία και να δεις ξύλο-ξύλο τι σημαίνει το κάθε πράγμα. Αν δεν καταλάβεις το κάθε ξύλο τι χρήση είχε και λειτουργία είχε, όσα εργαλεία για να αξιοποιήσει κάποιο και ό,τι τεχνολογίες και να σου δώσουν, αν δεν γνωρίζεις, δεν θα έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Συμφωνώ με όσα είπε ο άρχος ο Θεός ο Δημητρίου, ότι αν δεν χρησιμοποιήσεις σωστά αυτά τα εργαλεία, στο τέλος μπορεί αντί να είναι χρήσιμα, να αποδειχτούν επικίνδυνα και παγίδα με πολλά λάθη. Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω τον Δόκτωρα Μαρίνο Ιαννίδη, τον Δόκτωρα Κυριάκο Θεμιστοκλέος, τον Σίμο Γεωργίου, αλλά και τον πρόεδρο του Δίκαιου, τον Στήλιο Αναχνιώτη,
Σας ευχαριστώ και σας περιμένω στις επόμενες εκδηλώσεις του ΙΚΟΜΟΣ ή και γραφή στο Μητρό μας. Η σημερινή παρουσία 150 συνέδρων μας δίνει κίνητρο να συνεχίσουμε μια σειρά συνεδρίων που σύντομα θα ανακοινώσουν. Σας ενημερώνω, για παράδειγμα, ότι η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής και Οδομής Συντήρησης, η Μπράου 5 που έγινε πριν 2 χρόνια και θα γινόταν φέτος τον Οκτώβριο, θα γίνει λόγω της πανδημίας που περνούμε τον επόμενο Απρίλιο. Επίσης, σύντομα θα έχουμε το οίκημα μας στην Παλιά Λευκοσία και ελπιστούμε να έχουν παρουσιάσει και διαλέξεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά μας σε τακτικά διαστήματα. Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο που έχετε τώρα να γράψετε παρουσιάσεις, διαλέξεις, τις οποίες θα χαρούμε είτε διαδεκτικά, διαδικτυακά, είτε από κοντά σύντομα στο οίκημα μας. Εύχομαι σε όλους να είστε υγιείς, κοντοζητούμενο, ασφαλείς και φροντίστε ακριβώς την περίοδο της κρίσης να είστε παραγωγικοί, σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας για το μέλλον. Σε περίοδο κρίσης σχεδιάζουμε και προγραμματίζουμε και υλοποιούμε μετά την κρίση. Διαφορετικά, αν τώρα είμαστε αναδρανείς, όταν φέρει η ώρα που να δουλέψουμε, δεν θα έχουμε κάτι να δουλέψουμε. Το σεμινάριο θα ακολουθήσει για ανακοίνωση τύπου. Σας ευχαριστώ και πάλι. Το εξενυχτήσαμε από ό,τι βλέπω. Και αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ενδιαφέρον. Και αν θέλει ο πρόεδρος του ΤΕΚ, αν είναι μαζί μας, δεν ξέρω, τέλειωσε εδώ, να κάνουμε ένα καταληκτικό σχέδιο, θα του ήμουν ευγνώμων και τον ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ όλους σας και θα είμαστε σύντομα και πάλι κοντά σας. Ευχαριστώ Σίμω, Μαρίνο, Κυριάκο. Στέλνεις κάτι να... Ναι, Χρήστανθε, ευχαριστώ. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια, πραγματικά. Ήταν μια πολύ χρήσιμη, ενδιαφέρουσα παρουσίαση και δείχνετε, εσείς δείχνετε το δρόμο για το αύριο, πώς αξιοποιείται η τεχνολογία για διάφορους χρήσιμους σκοπούς. Αναφέρθηκαν, αλλά να μου επιτρέψετε να πω κι εγώ από τη δική μου πλευρά ένα-δυο πράγματα. Σίγουρα είναι πρακτικοί λόγοι, όπως είναι φερειμήν πριν να πάμε να προχωρήσουμε σε μελέτες μεγάλων πολυδάπανων έργων, να διαπιστώσουμε εάν εκείνος ο χώρος προσφέρεται. Τούτο είναι το ένα, το έθιξε και ο Κωνσταντίνος, είπε και παραδείγματα προηγουμένως. Δεύτερον και πολλά σημαντικό είναι η αποτύπωση της ιστορίας του τόπου, του λαού και των προγόνων μας. Ο Μαρίνος αναφέρθηκε προηγουμένως και θέλω να το τονίσω ότι υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος βεβήλωσης και αλλίωσης αυτής της ιστορίας αν δεν την έχεις αποτυπώσει και την καταθέσεις στη διεθνή κοινότητα. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει ένας πολύ σημαντικός λόγος για να αξιοποιήσουμε το ταχύτερο δυνατόν και στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα εργαλεία που έχουμε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι δίνεται η ευκαιρία σε ένα μικρό τόπο να αξιοποιήσει τους επιστήμονες του μέσα από την έρευνα και την εφεύρεση καινοτόμων μεθόδων και αξίζουν συγχαρητήρια και στο ΤΕΠΑ και ιδιαίτερα στους ανθρώπους του, τον Μαρίνον και τους άλλους τους συνεργάτες του, τον Κυριάκο κλπ. Για την εργασία που κάνουν πάνω σε αυτόν τον τομέα. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω από κοντά με τον Μαρίνον και να το δω και σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, να παρουσιάζει τον μηχανισμό των αντικυθύρων εκεί και πραγματικά το ακροατήριο ήταν κατάπληκτο. Συγχαρητήρια και εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, αρχίσαμε και βλέπουμε, μηνίσκουμε η μισή και μείναν καμιά 70 άτομα από, από την ώρα που αρχίσαμε. Να τελειώσω κι εγώ, πριν να τελειώσει και ο Μαρίνος και ο Σίμος, ότι ναι, συμφωνώ, είναι υποχρέωση μας η αποτύπωση της ιστορίας μας για να μπορέσουμε να τεκμηριώσουμε
όχι μόνο για την ιστορία, αλλά και τα μνημεία μας, την πολιτιστική κληρονομιά μας, για να μπορέσουμε να την προστατεύσουμε και προστατεύοντας αυτά, προστατεύουμε και το μέλλον. Δηλαδή, έχουμε κάτι να δώσουμε στις μελλοντικές γενιές, οι οποίες βασικά, αν δεν δώσουμε αυτή τη στιγμή, αποτυπώσουμε και δώσουμε, στο τέλος θα δώσουμε έναν κενό. Και νομίζω είναι υποχρέωση μας να το κάνουμε για να μπορέσουμε και να προστατεύσουμε το τι έχουμε και όχι μόνο το τι έχουμε εμείς, αλλά και την ιστορία των προγόνων μας. Σίμων, έχεις κάτι να πεις πριν να... Έχω τη σειρά μου να κλείσω λέγοντας και συμπληρωματικά ότι νομίζω είναι ότι όλα είναι ένα θέμα μιας σωστής ενορχήστρωσης. Από τη διαδικασία καταγραφής μέχρι τη διαδικασία παραγωγής και παρουσίασης, πρέπει να γράψουμε κάτω ένα στρατηγικό πλάνο. Δηλαδή ένα πλαίσιο όπου να ικανοποιείται, να συμφωνεί κατά κύριο άξονα το σεβασμό της ιστορίας και της μνήμης. Και σε δεύτερο βαθμό, να μπορεί να αντεξέλθει σε μια διαχρονική ροή άντλησης πληροφορίας και ιστορικότητας. Νομίζω μια στρατηγική, ένα στρατηγικό πλάνο είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο του 21ου αιώνα της τεχνολογικής επανάστασης, όπου τα εργαλεία μέρα με τη μέρα εξελίσσονται. Μαρίνο. Από τη δική μου την πλευρά να ευχαριστήσω τους πάντες, τέλειο για τα καλά σου λόγια. Χρήσατε Κυριάκο και Σίμω για τη διαχρονική αυτή τη συνεργασία την οποία έχουμε. Να τονίσω μόνο ότι υπάρχει στην Κύπρο με εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας του κ. Αναστασιάδη μια εθνική... Έτσι ακούμε, Μαρίνο, λίγο πιο κοντά. Κάτω από την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και η οποία συστάθηκε και λειτουργά εδώ και δύο χρόνια μεταξύ άλλων για τη σύσταση μιας εθνικής πολιτικής απάνω στο συγκεκριμένο τον τομέα αλλά στρατηγικής ούτως ώστε να υπάρξει και η αντίστοιχη επένδυση αλλά και για την κατασκευή του πρώτου εθνικού αποθετηρίου όπου τα μουσεία, οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία θα μπορέσουν να αποθέτουν έναν αντίγραφο το οποίο με τα κατάλληλα τα δικαιώματα θα μπορεί να προβάλλεται και στην Γεωργιάνα ή μέσω της Γεωργιάνας σε όλο τον κόσμο. Να προσθέσω μόνο πως ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος ο οποίος λέει ότι όσες φορές μπορεί να πλασιάσεις κάτι το αντιγράψεις, τόσο πιο μεγάλη είναι η πιθανότητα η οποία υπάρχει αυτό το πράγμα να διασωθεί. Έτσι έχει γίνει και με κομμάτια της ιστορίας μας, του ομίλου, με τα αρχαία, όλα αυτά τα δοκίμια τα οποία ξέρουμε. Έτσι ακριβώς έχει γίνει. Έτσι. Αυτό είναι το ένα το κομμάτι. Το δεύτερο όμως, και καταλήγω, με αυτό το οποίο είπε ο Τσέρτσιλ κάποτε, ότι λαοί οι οποίοι δεν ξέρουν το παρελθόν τους, είναι χαμένοι στο μέλλον. Εμείς σαν Κύπρος, στο σταυροδρόμι των τριών υπήρων, στη γειτονιά του κόσμου με έναν από τα μεγαλύτερα σε αξία πολιτισμό, όπου σε κανένα μουσείο, αξιόλογο μουσείο του κόσμου, όταν κάποιος πάει, δεν θα βρει τα αποτυπώματα των προγόνων μας, δεν θα βρει κομμάτι του DNA μας, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτό, τεχνολογίας είναι είτε κοστών, έτσι, κατά κάποιο τρόπο. Αυτό πρέπει να το διασώσουμε, να το διαφυλάξουμε, να το προστατεύσουμε και με τα εργαλεία της πληροφορικής και με την τεχνογνωσία την οποία έχουμε επί του παρόντος εδώ. Είναι μία νέα χρυσή ευκαιρία για εργοδότηση νέων ανθρώπων και νομίζω ότι το ΕΔΕΚ με την Επιτροπή την οποία έχει τον μνημείο, με το ICOMOS, αλλά ακόμα και με όλες τις άλλες τις εθνικές επιτροπές οι οποίες υπάρχουν και είναι σύλλογοι επαγγελματικοί, ξέρω εγώ, να χαράξουν αυτό το οποίο αναφέρει και εσύ προηγουμένως, εθνική πολιτική στρατηγική με χρονοδιάγραμμα, λόγω του ότι υπάρχει και το Υφυπουργείο τώρα με τον κύριο Κόκκινο,
χρηματοδότησης για να πάνε όλοι αυτοί οι μουσιολόγοι, όλοι αυτοί οι αρχαιολόγοι, όλοι αυτοί οι φιλόλογοι, όλοι αυτοί οι ιστορικοί. Είναι εκατοντάδες οι οποίοι είναι άνεργοι. Εδώ και αν είναι κομμάτι επένδυσης για το μέλλον του τόπου. Διπλή, πολλαπλά ωφέλη. Να βγει αυτό προς τα έξω να το βλέπει ο καθένας. Τελειώνω μόνο λέγοντας. Πηγαίνετε στην Ασίνου να σας πούν αυτοί που έχουν τα εστιατόρια εκεί τι συμβαίνει. Βγήκε προς τα έξω και έμαθε ο κόσμος πως ότι υπάρχει Ασίνου. Πηγαίνουν συνεχώς εκεί. Άρχισε ο κόσμος, ο ξένος ο κόσμος, ο οποίος μας επισκεφθείται ο τουρίστας και πάει πίσω στο μνημείο. Πάει για να το δει. Διότι το είδε στο διαδίκτυο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Και μείνετε υγιείς. Ευχαριστούμε, Μαρίνο. Ανάφερε στην Εθνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Από ότι, αν δεν κάνω λάθος, το ΕΤΕΚ δεν καλέστηκε να αντιπροσωπεύσει στη συγκεκριμένη επιτροπή και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι βασικά αφιερώσαν τον χρόνο τους σήμερα για να ακούσουν κάτι, να μάθουν κάτι. Ελπίζομαι αυτόν που σας προσφέραμε σήμερα να ήταν κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει, διότι θα θέλαμε ως οίκομος να το συνεχίσουμε αυτό. Αν έχετε οποιαδήποτε εργασία, οτιδήποτε θα θέλατε εσείς να παρουσιάσετε από δουλειές που κάνετε κτλ, πείτε μας, στείλτε μας ένα email κτλ, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την πρωτοβουλία με παρουσιάσεις, για να δείξουμε και τη δουλειά η οποία γίνεται στην Κύπρο και να δούμε το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την πολιτιστική κληρονομιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.